καλώς ήρθατε για το σε καλό μεταπτυχτικό με τους προγόντυπνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες και όντου δοθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχολογωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στερεχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε και σήμερα ένα γνήσιο, ένα αυθεντικό ζουμουσάδικο μουχαμπέτι! Το ζουμουσού, φίλε, μπορεί να παίξει και σε ρήμα. Ζουμουσάρο, ζουμουσάρι, ζουμουσάρι. Ουσιαστικό. Έτσι. Ο ζουμουσάδας. Η ζουμουσίτσα. Έτσι. Κανονικά, φίλε. Το ζουμουσάκι που είναι το πιο διαδεδομένο. Παίζει σε όλες τις μορφές. Έτσι. Υπάρχει και σε απαρέφατο. Το ζουμουσάριν εστί φιλοσοφήν. Λέω εγώ, ρε παιδί μου. Κανονικά. Και σε ξένες γλώσσες. The Zumusation στα αγγλικά. The Zumusation στα γερμανικά. Τρασνιάτ στα κακομπούχνιάτ στο Zumusνιάτ. Για να τα πάρει καλά μπαλίκα. Στα ρώσικα. Με το καλημέρα σας, φιλιά, σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στην Πάτρα. Που ακούει τον καρδάσι μου. Γεια σου, brother! Να στείλω κατευθείαν, ήρθε η αναπάντη, 8 και κάτι ψηλά. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Σας είπα φεύγοντας χθες. Δεν σας είπα. Δεν το παίζω γκουρού ή κουρού, επίσης θα μπορούσα να είμαι καλύτερα, γιατί μου αρέσουν αυτά τα τυροπιτοειδή. Λοιπόν, σας είπα φεύγοντας. Α! Και λίγο πριν φύγουμε να σας πω ότι θα περάσει η Γαλλία. Όπως σήμερα σας λέω ότι θα περάσει, μάλλον δεν θα το πω ακόμα, πάλι στο τελείωμα. Λιγάκι πριν φύγουμε. Ω, φίλε, τι ωραίο ήχο έχουμε σήμερα. Τι καμπανίσιος. Έχω, κυρίες και κύριοι, αυτό το λεβέντι. Τι ωραία λέξη, γιατί αυτή η λέξη έχει πεθάνει, ρε παιδιά. Ε, λεβεντόπεδο, ένα κυμπαριλίκι, μια αρκοντιά. Πόσο Θεσσαλονίκη, πόσο ΠΑΟΚ έχει μέσα αυτή η λέξη, ρε πούς. Πόσο, πούς, από το πούς, που σημαίνει σπρώχνω. Έτσι, λες από εκεί να βγήκε. Ε, δεν ξέρω, αλλά, λεβεντόπεδο. Το κάνω και τραγούδι, λεβεντόπεδο, αρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείστο. Δεν κλείστο, φίλε, πώς, ο άλλος που σε έλεγε με την μπουλντόζα. Ηλία, ρίχτο! Και δεν του φτάνει που παίρνει την μπουλντόζα και ρίχνει το μαγαζί, περιχύνεται και με το ουίσκι και βάζει φωτιά στην καπαρτίνα. Δηλαδή, και χορεύει κιόλας και μόλις πάνε οι άλλοι να του πούνε, πάνε να τον προστατέψουν αυτά κτλ. Μην καείς αφεντικό κτλ. Ξέρω εγώ τον Ατάλο, τίποτα, τους διώχνει ρε! Τους διώχνει από πάνω. Από εκεί βγαίνει η λέξη καψούρα, από το καίγομαι. Και μεταφορικά, που λέει καίγομαι για την τύπησα. Δεν κοιμάμαι το βράδυ. Μου στοιχιώνει κάθε σκέψη. Έχω γίνει έρμεο. Δεν μπορώ, δεν με αναγνωρίζουν οι φίλοι μου. Δεν θέλω να δω τον ΠΑΟΚ. Εκεί είναι για μένα ο βαθμός. Δηλαδή, τι, πού ήσουν, να βγήκα. Ήπια ένα ποτό. Καλά, ρε, σοβαρά μιλάς. Δεν ήρθες. Ε, είναι τόσο βαθιά η αρρώστια. Είναι τόσο τρελή η καψούρα να πούμε. Και έχει περάσει το όριο. Καταλαβαίνεις, όταν δηλαδή ο ΠΑΟΚ περνάει σε δεύτερη μοίρα. Και μπαίνει η γυναίκα, μιλάμε τώρα γιατί δεν μιλάμε για την οικογένεια, μιλάμε για μια γυναίκα περιστασιακή. Τότε καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή, το καταλαβαίνετε αυτό, νομίζω. Και από εκεί λοιπόν, διότι ξεκινήσαμε με ετυμολογία, με λεξικογραφία, η λέξη καψούρα. Από το καίγομαι. Καίγομαι για σένα μανάρι μου κτλ. Φωτιά στα σωθικά, φωτιά στη σκέψη, φωτιά στο βλέμμα, φωτιά στο πουλί. Ναι, γιατί όχι. Και αυτό πρέπει να πάρει φωτιά κάποια στιγμή. Το πουλί, και δεν εννοώ το πουλί στο κλουβί. Φωτιά στα Σαββατόβραδα, λέει η άλλη. Τι εννοεί, δηλαδή, παίρνει βάρνα και καίει τα μαγαζιά, τι είναι, ο Νέρονας. Καψούρα, είδατε, από το καίγομαι. Και ο τύπος λοιπόν, γιατί βγήκαμε ως γνωστόν σε ένα φανταστικό κομματόδρομο, με πολλές λάσπες, βλέπω κάτι ελάφια, να πούμε κάτι σπάνια ζώα. Δεν πρέπει να έχει πατήσει άνθρωπος εδώ πέρα σε αυτό το μονοπάτι. Λοιπόν, βλέπω στο βάθος ένα σπίτι φτιαγμένο από μπισκότα. Εδώ είναι το σπίτι Χέντζελ και Γκρέτελ. Τι ωραία. Επίσης, κάποια στιγμή θα κάνουμε μία ανάλυση στα παραμύθια. Το είχα κάνει παλιά. Εποχή 103, γίτσες. Να ένα καλό λόγο που έχουν βάλει τζάμι μεταξύ του δημοσιογράφου, παύλα παραγωγού, παύλα ψυχαγωγού. Πείτε ό,τι θέλετε. Και του ηχολήπτου. Διότι σε ένα ισχυρό φτέρνισμα μπορεί να ζωγραφίσει το χάλτη της Καπαδοκίας με τα σαλάκια στο τζάμι. Όχι ότι το έκανε ο Σωτήρης, αλλά λέω ότι θα μπορούσε. Και όχι ότι δεν μπορεί, είναι ότι δεν θέλει.
Και όπως καταλαβαίνετε μπορούμε να μιλάμε 2 ώρες με αυτά τα θέματα. Χωρίς σταματημό. Χωρίς φιδό. Χωρίς νερό. Μπορώ. Άλλος μαλαμπίπι. Τέτοια καψούρα που αφιδωτωμένος. Τι χωρίς νερό μπορείς ρε. Καταρχήν πώς θα πας. Άμα είσαι με τις μύγες στο στόμα. Ζαρωμένος. Το ευτύχημα. Η μεγάλη είδηση χθες της ημέρας. Δεν είναι φυσικά ούτε ο CR7 που πήγε στη Γιούβε. Φαντάσου τώρα να είσαι ο Μπουφόν. Έπαιζες 87 χρόνια στη Γιουβέντους. Δεν πήρες το Champions League. Πήρες πρωταθλήματα. Πήρες Μουντιάλ. Έτσι. Στη Γερμανία. Το 6. Πήρες τα πάντα. Και ό,τι άλλο ζωάκι κυκλοφορούσε. Όχι μόνο τα πάντα και τα κοάλα και οτιδήποτε άλλο. Να είσαι λοιπόν ο Gianluigi Μπουφόν. Και να περιμένεις να πάρεις το Champions League. Κάποια στιγμή φτάνεις στα όρια σου. Η ατέρμονη υπομονή φτάνει σε ένα τέλος. Και λες παιδιά, αντί να γυροκομηθώ, σε 40 πάω να κάνω μια νέα αρχή. Που όπου φίλε, με άλλη φανέλα δηλαδή, δεν βαριέσαι καταρχήν. Δεν φοβάσαι μη φας κανένα γκολ κοροϊδής του κακάτω από τα πόδια και θα πούνε καλά ρε. Δεν ήξερες ότι ο γέρος πηγαίνει είτε από πέσιμο είτε από χέσιμο. Δεν προτιμούς να χεστείς καλύτερα παρά να προσπαθείς να πέσεις και να μην μπορείς. Λέμε τώρα. Η ιστεροφημία είναι μια τεράστια υπόθεση που οι αρχαίοι μόνο επειδή ήταν πολύ φιλοσοφημένοι δεν έβγαζαν μόνο επιστήμες, τη γεωμετρία, δεν έβγαζαν μόνο πολιτεύματα, δεν έβγαζαν μόνο τέχνες, την αρχαία τραγωδία, την κωμωδία, την ποίηση, πόσο μπροστά ήμασταν, πόσο πιο ωραίος λαός του κόσμου ήμασταν. Δεν ήμασταν μόνο, ήμασταν και φουλ στα γούστα, έτσι. Να κάτι διονυσιακά, να κάτι κρασιά, να κάτι τραπέζια, να κάτι μουχαμπέτια. Δηλαδή δεν ήμασταν μόνο του δουλεύουμε. Είχαμε και τέτοιες στιγμές ωραίες, να ξέρετε. Έστω και βγάζαν το θέατρο, ας πούμε, πήγαινε ο άλλος, έβλεπε θέατρο. Δηλαδή ανακάλυψαν το θέατρο. Δεν μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε πριν από 50 χρόνια. Και μάλιστα και υποκατηγορίες. Και δράμα θα έχουμε για να κλάψουμε. Και τραγωδία, αλλά και κωμωδία για να γελάσουμε. Δηλαδή, πόσο in front of all the people. Πόσο πιο μπροστά. Τι έλεγα λοιπόν, πώς βρεθήκαμε εδώ, στο αρχαίο θέατρο, και το χάσαμε, είπαμε για την καψούρα. Μετά τι είπαμε, άιντε, λασπώσαμε λάστιχο. Θα το βρω κάποια στιγμή, θα το βρω. Για τον Μπουφόν λέγαμε ότι η χθεσινή μεγάλη είδηση δεν είναι ο CR7. Η χθεσινή είδηση ότι βγήκαν σώα και αυλαβή και τα 12 παιδάκια μέσα από τον τάφο στον οποίο είχαν μπει. Και έλεγα και εχθές, δείτε πόσοι άνθρωποι δραστηριοποιήθηκαν, πόσοι άνθρωποι επιστρατεύτηκαν για να σώσουν αυτές τις ψυχές, φυσικά και έτσι έπρεπε. Χάθηκε και ένας άνθρωπος, μην το ξεχνάμε αυτό τον ήρωα, το Δίτη, που πήγε αφιλοκερδός, που πήγε εθελοντικά να σώσει τα παιδάκια και μοίρασε σε όλους οξυγόνα και στο τέλος έμεινε χωρίς οξυγόνο. Και έφυγε. Ήρωας αυτός. Πρέπει να ονομάσουν δρόμους με το όνομά του. Πρέπει να γίνει άγαλμα. Αυτός είναι ένα πρότυπο. Αυτοθυσία. Τέλος. Και λέω πόσος κόσμος δραστηριοποιήθηκε, πόσο ενδιαφέρον υπήρξε εκεί για 12 ψυχές και πόσο άλλος ανοίγει το κλαπέτο στο αεροπλάνο και ρίχνει μια βόμβα και σκοτώνει 3.000, 5.000 με χημικά, με αυτά, με βόμβες, με... σε χώρες που μπορεί να μην είναι πολύ κοντά μας, αλλά είναι και πολύ κοντά μας. Το λέω έτσι, απλά το αναφέρω. Που εκεί, εντάξει, ή στην Ταϊλάνδη υπήρξε τώρα έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα 12 παιδάκια, αλλά για το τι γίνεται γενικά στην Ταϊλάνδη με τα παιδιά, δεν το πολύ βλέπω. Ή μήπως εκεί είναι άλλο. Εκεί μήπως δεν είναι ένας καθημερινός μικρός θάνατος για αυτά τα παιδιά. Που τα βγάζουν, ξέρετε που, άντε να πω στο κλαρί, για να μην πω πιο βαριές κουβέντες. Έλος πάντων, ας μην σας μαυρίζω την ψυχή, σημασία έχει ότι προσευχηθήκαμε όλοι για αυτά τα παιδιά και είμαστε πανευτυχείς που βγήκαν, είδαν το φως της ημέρας να γυρίσουν. Φαντάσου να είσαι γονιός και να βιώνεις κάθε μέρα, ήταν εκεί πόσες μέρες, έτσι, δεν ήταν λίγες ώρες κλεισμένοι. Εχθές, μέσα σε όλα, είχαμε
τη μεταγραφή του αιώνα, έτσι γράφτηκε, και βέβαια η Ελλαδάρα πάλι μέσα. Πήρε το αεροπλάνο ο Ανιέλη, ο μεγαλομέτοχος της Γιουβέντους, της οικογένειας γνωστής, των Ανιέλιδων, με έναν δίπλα μας να πούμε όταν κάναμε διακοπές στη Βορβουρού, έτσι έτσι, οι Ανιέλιδες ρε που ήταν δίπλα. Λέω, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Καλαμάτα. Καταρχήν, από μόνο του δεν έχει κάτι πολύ folklore μέσα αυτό. Το ότι δεν πήγε, δεν ήταν στη Μύκονο, ας πούμε. Το ότι δεν ήταν, ξέρω εγώ, στην Σαντορίνη, που είναι τα σος μέρη. 1-0-5 δίνει στο κουπόνι. Πού πήγε ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Στη Μύκονο. Εκεί που πήγε και ο Νόιερ. Το βλέπω κάποια στιγμή εχθές ένα βιντεάκι από το αεροδρόμιο της Μυκόνου και στο 10 λεπτό που είχε το βίντεο δεν έφαγε κανένα γκολ. Ούτε έκανε καμία άστοχη έξοδο. Πληρώνονται, κύριε, εσύ με τις μίξες. Βάζεις τα δαχτυλάκια, κάνεις μπιλίτσες και τις τρως. Λέω για τον Γιωάκιμ Λεβ. Όλη τη χρονιά καλός ο Τερ Στέγκεν με την Μπαρτσελόνα, εξαιρετικός, πήγε και πήρε αυτόν ο οποίος ήταν δραματίας όλη τη χρονιά. Δεν είναι καλό, κακό τέρμα. Και βλέπετε πόσο καθοριστική είναι η τερματοφύλαξη. Πάλι το χάνω τώρα, έφυγα, αλλά θα το ξαναβρω, να ξέρετε. Βλέπετε πόσο καθοριστική. Ποιες ομάδες προχώρησαν, αυτές που είχαν γερά τέρματα, το λέω και χθες. Το Βέλγιο που έχει τερματάρα, αυτός ο Κουρτουά μας έβγαλε τα μάτια και χθες στον γκολ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Σώζει 2-3 ακόμα σίγουρα. Ο Γιωρίς επίσης κάνει άλλη μια εξαιρετική εκτείναξη και εκείνη με την Ουρουγουάη που είναι Gordon Backstill. Ο Άγγλος ο κουκκινομαγουλάκιας, αυτός που δεν του το έχεις, λες αυτός πρέπει να πουλάει λουκάνικα, βρώμικα έξω από το γήπεδο της West Ham. Ο Pickford στα 24 του με 6 μόλις συμμετοχές πριν το Μουντιάλ και κάνει συγκλονιστική εμφάνιση. Είπα και χθες ο μπαμπάς του του άλλαξε το κάπα, το έκανε το γκ στο όνομά του γιατί λιγόταν Pickford και τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του. Το τελευταίο παιδάκι ήταν αυτό που έφυγε προχθές. Το τελευταίο, ούτε ένας ακόμα από bullying. Το τελευταίο, να είναι σημείο τελευταίας αναφοράς. Κλείνω και εκεί παρένθεση, τα είπαμε και τις προάλλες. Εκεί που έχεις καλό τέρμα λοιπόν, τι έχεις? Τι είσαι, ο Κροάτης, ο Σούμπασιτς, πώς απέναντι πια να πιάσει τον παλικάρι. Πώς απέναντι να πιάσει. Ο Άγγλος, ο Pickford, προχώρησε. Ο Βέλγος, ο Κουρτουά, εξαιρετικός. Ο Γάλλος, ο Γιωρίς, εξαιρετικός. Δείτε λίγο πώς πήγε η Γερμανία, τίποτα. Κουνέλα, ο Νόιερ. Δείτε λίγο την Ισπανία, ο Ντεχέα, ρε Ντεχέα, όλη τη χρονιά με τη Μάντσεστερ, τρομερό πρωτάθλημα. Εδώ τι. Το φορτώσαμε στο κόκορο όλο το σύστημα, πλάνταξε ο κόκορας. Ρε παιδιά, λέει, με φορτώνω τόσο πολύ. Δεν είμαι μεταφορέ με αλφαγιώτα. Δεν είμαι τρίκυκλο. Έτσι λοιπόν, θα συζητήσουμε πολλά, θα πούμε για τα μεταγραφικά, θα πούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για τον Ομπράντοβιτς, τον Ιβάν Ομπράντοβιτς, το αριστερό μπακ της Άντερλεχτ, συμπαίκτης του Πρίγιο, στην Εθνική Σερβίας, δεν πήγε γιατί είχε ένα μικρό τραυματισμό, δεν πήγε στο Μουντιάλ, λένε οι ρεπόρτερ της Άντερλεχτ. Εξαιρετική περίπτωση και έχω την αίσθηση ότι αν έρθει αυτός, σημαίνει μάλλον θα πάει αριστερό εξτρέμ στη θέση του ο Βιερίνια. Που είδατε το επιζητά και με τα γκολ και με τα στημένα. Εντάξει, υπάρχει ο προπονητής που θα τα συζητήσει με τον ηγέτη της ομάδας και θα βρουν την άκρη. Εμένα τι μου άρεσε πάλι στο φιλικό. Γίνεται το σκληρό μαρκάρισμα στον Ζαμπά στο τέλος και φεύγουν όλοι μία, πώς είναι, μία γέλη λύκων που την αφήνεις λεύθερη και είναι πεινασμένη. Παρατήσανε, πάγο είχανε στα πόδια και ο Πέλκας και ο Βιερίνια. Και φεύγει και ο Αντρέ, φεύγει και ο Δημητράκης πάνω, χυμίξανε σε αυτόν που έκανε το μαρκάρισμα γιατί τον έβρισε κιόλας το Ζαμπά. Είδατε ότι οι Ρουμάνοι από κάποιο σημείο και μετά ξεφύγαν τελείως. Τυπούσαν στο ψαχνό. Μου αρέσει να βλέπω ότι δέχεται ένα μαρκάρισμα κάποιος και οι άλλοι τρελαίνονται και πάνε το συμπέκτο. Αυτό σημαίνει οικογένεια. Μου βλάπτεις τον αδερφό μου. Μου βλάπτεις τον άνθρωπο που είμαστε μια οικογένεια, το μέλος της οικογένειάς μου. Γι' αυτό είδα το Βιερίνα του γυρίσαν τα μάτια και σε άλλη φάση. Και ο Κάνιας που είναι από τους πιο χιουμορίστες, από τους πιο ωραίους τύπους. Τρελάθηκαν. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολύ μακριά ο καιρός που έτρωγε μια κλωτσιά ο Μπερμπάτοφ, θα πω εγώ, μέσα στο Καραϊσκάκης. Έτρωγε μια γονατιά και δεν πήγαινε κανένας. Και αυτό έχει να κάνει 100% με το κλίμα στην ομάδα,
με τον προπονητή, με το πώς είναι δεμένοι μεταξύ τους, με τη χημεία που έχει επιτευχθεί. Εγώ δεν λέω ότι αδιαφορούσαν για τον Μπερμπάτοφ στον συγκεκριμένο. Θυμάμαι τώρα μια συγκεκριμένη φάση, ρε παιδί μου, μέσα στο Καραϊσκάκη που με είχε πειράξει. Ο Μποτία νομίζω ήταν έτσι. Ρίχνει μια αγωνιά. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μποτία. Μπορεί να κάνω λάθος τον παίκτη. Αλλά ρίχνει την αγωνιά και δεν πάει κανένας που τον έχει σβερκώσει. Έτσι πρέπει να είναι. Σκεφτείτε το λίγο διαφορετικά. Όταν είμαστε στην Αλάνα και παίζουμε με τα φιλαράκια μας και παίζουμε με άλλους ξένους και κάποιος πάει και χτυπάει. Δεν πάμε να κάνουμε μανούρα. Να πούμε, φίλε, τι γίνεται, ρε, τι χτυπάτε, ρε, να πούμε. Και γίνεται σκηνικό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Κλείνω την παρένθεση να πω ότι σήμερα δίνουμε άλλο ένα καταπληκτικό δώρο, άλλο ένα υπέροχο γυαλί από τα Optic Stores Μανολόπουλος που είναι χορηγός πρώτης ώρας, τρεις γενιές οπτικά. Ακούστε με, κάντε τη βόλτα σας στον κεντρικό δρόμο της Νεάπολης, δίπλα στον Αγιώργη, εκεί θα βρείτε εκλεκτά, ξεχωριστά γυαλιά που θα ταιριάζουν στο δικό σας πρόσωπο, στα δικά σας χρώματα, στη δική σας, να πούμε, μούρη, στη δική σας φάτσα. Ξέρει ο Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά, μπαμπάς και παππούς. Χρόνια τώρα. Εκεί θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα. Κληρώνουμε λοιπόν ένα τέτοιο υπέροχο γυαλί ηλίου, φυρμάτο, διζαϊνάτο, καταπληκτική φακή. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, να ξέρετε. Δεν σας δίνει από τίποτα μπαχατέλες. Εξαιρετικά πράγματα. Να το έχετε υπόψη σας. Μανολόπουλος μόνο αυθεντικά, εννοείται. Ούτε καν το συζητάω αυτό. Είναι σαν να λέμε αν ξέρει μπάλα ή δεν ξέρει ο Μαραντόνα, να πούμε ή ο Πελέ. Δίνουμε λοιπόν ένα τέτοιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου και δίνουμε σήμερα και μία ράβδο μπλέντερ από την Πίτσος. Ράβδος μπλέντερ, ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης και την Πίτσος. Υπέροχα δώρα. Και τι σας έχω, έχω την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα, σήμερα τι είναι, είναι Τετάρτη, μέσα στη εβδομάδα. Θα δώσουμε και βραστήρα, θα δώσουμε και ηλεκτρική σκούπα. Τι να λέμε τώρα, να πούμε τι δώσαμε μέχρι τώρα, πρεσοσύστημα, καφετιέρα, φρυγανιέρα, μίξερ, αρτοπαρασκευαστή, σίδερο, δηλαδή και χθες πολυκόφτη μούλτι. Αυτά από την ηλεκτρονέτη Παμπουκίδη Νικολαίδης. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι έχει 30% έκπτωση σε ό,τι πάρετε από Bosch, Siemens και Pitsos μέχρι τις 15 Ιουλίου. Και για το ρεύμα, Volterra, δεν χρειάζεται να σας πω, ξέρετε ότι εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε, έξυπνα, οικονομικά, χωρίς ρήτρες αποδέσμευσης, χωρίς πάγια, χωρίς τίποτα, μόνο στη Volterra. Γυρίζω πάλι στα δικά μας λοιπόν. Να πω ότι ο νικητής που κέρδισε χθες το Multi δεν πήρε τηλέφωνο, να πάρει τηλέφωνο. Βγάλαμε χθες τον Ανδρέα 861 και τον Νίκο 971. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ποιος. Αυτός 1-0, αυτός 2-0. Λέγαμε λοιπόν, και θα ξαναγυρίσουμε στα του Μουντιάλ, γιατί όπως βλέπετε πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αυτά είναι τα δύο που μας απασχολούν, ότι υπάρχει συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς, το αριστερό μπακ της Άντερλεχτ, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτός έρχεται για να μιλήσει, έρχεται να κάνει συζήτηση για αναπληρωματικός. Πιθανόν να έρχεται για βασικός. Και διεθνής με τη Σερβία και εξαιρετική περίπτωση. Για όλους βέβαια ισχύει το ματάκι χορταράκι, το έχουμε πει. Στο μέτωπο, επειδή και αυτό μας απασχολεί, Ερίκε ή Ουάρντα, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και εκπεφρασμένο από το στόμα του προπονητή, αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να αποφασίσει τώρα ο Ρασβάν, νομίζω θα αποφάσιζε Ουάρντα. Πάρα πολύ αγχωμένος ο Ερίκε, το είδαμε και στην τελευταία φάση στο φιλικό που είναι άλλες εποχές, πιθανόν να το παστέλωνε, πάρα πολύ αγχωμένος, πάρα πολύ σφιγμένος. Πάρα πολύ δυσκολεύεται να ενταχθεί σε ένα σύστημα που είναι ήδη έτοιμο. Έχουμε πει αυτό το οποίο θέλει και πρέπει να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού. Ο Ρασβάν είναι η ομοιογένεια, είναι το έτοιμο σύνολο από πέρσι που όποιος θέλει να μπει μέσα σε αυτό θα προσαρμοστεί αυτός στο ήδη υπάρχον σύνολο, στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση.
κανένας δεν θα προσαρμοστεί στον Ουάρντα ή στον Ενρίκε ή στον Χατσερίδη ή στον Ζαμπά ή σε αυτόν που θα έρθει. Κανένας. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Σας το λέω με κάθε βεβαιότητα. Δεν θα διαδαράξει κανένα. Αυτή τη στιγμή του λέγανε, ξέρεις φίλε, θα έρθει ο Μέση. Υπάρχει ένας τρόπος να φέρουμε τον Λιονέλ Μέση. Θα τον είχε ο Ρουμάνος 3/4. Μόνο του όπως πιάνει, γιατί βλέπω τα βιντεάκια, μου αρέσει να παρατηρώ τις λεπτομέρειες που κάθεται τώρα και συζητάει τι. Είχε την προηγούμενη εβδομάδα πάρα πολύ ώρα κουβέντα με τον Ενρίκε. Πιθανόν και από την πάθαμε αυτό του λέγε. Σε πιστεύω, έχεις ποιότητα, μην αγχώνεσαι, μην προσπαθείς να κάνεις την παραπάνω ενέργεια και φυσιολογικά του λέει εμείς έτσι παίζουμε. Κοίταξε πώς θα ενταχθείς σε αυτό το πράγμα. Δεν σε ευνουχίζω γιατί είναι πονηρή γάτα ο Ρουμάνος, το έχουμε πει. Δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο. Να του πει φίλε, εδώ ρομπότ. Όχι. Τέτοιους παίχτες τη θέλει στην τρέλα τους, τη θέλει στην ικανότητα που έχουν στον αυτοσχεδιασμό, στο αναπάντεχο. Είναι πολύ μεγάλο προσόν στο ποδόσφαιρο. Να μπορείς να κάνεις το εξαιρετικό, το αναπάντεχο. Ναι, αλλά σε καλούπι και ενταγμένο μέσα σε ένα σύνολο. Γι' αυτό λοιπόν, χθες προχθές έπιασε τον Ουάρντα και τον είχε. Μπίρι, μπίρι, μπίρι. Είδα το βιντεάκι, παιδιά, όλο. Έπαιρνε την μπάλα και έκανε την κίνηση το 1-2, μόνος του το έδειχνε ο Λουτσέσκου. Έτσι και έτσι και έτσι. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα, έλεγε ο Ουάρντα. Ο οποίος σαν τρελός πανηγύριζε, έβαλε ένα γκολ στο. Μιλάμε για το οικογενειακό διπλό, γι' αυτό σου λέω είναι ωραίο πράγμα η τρέλα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουν, βέβαια θα μου πεις δεν είναι δυσάρεστο αυτό το πράγμα και δεν σε αγχώνει το ότι ξέρουν αυτά τα δύο παιδιά ότι ξέρεις κάτι ή εγώ ή αυτός λόγω των θέσεων των ξένων να διώξει ποιον, τον Μάτος ή τον Βαρέλα ή τον Μαουρίσιο ή αυτή τη στιγμή το Σάκοφ που δεν έχει έρθει ακόμα υψηλόσωμο κεντρικό χαφ. Άρα είναι και αυτό μια παραπάνω πίεση. Το βλέπω με πολύ συμπάθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή αν έπρεπε να κάνουμε προγνωστικό, θα λέγαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ξαναδοθεί δανεικός ο Ενρίκε και θα μείνει ο Ουάρντα. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε. Εγώ είπα, μακάρι να μπορούσαν να μείνουν και οι δύο, τους ήθελα και τους δύο. Μου είναι και οι δύο εξαιρετικά συμπαθείς και σαν φυσιογνωμίες, αλλά τους γουστάρω και σαν παίχτες. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος θα προσφέρει περισσότερο στην ομάδα. Και ελπίζω όποιος από τους δύο μείνει, γιατί τελικά έναν θα κρατήσουμε, να καταλάβει το ρόλο του, να ανταποκριθεί, να μπολιαστεί στο σύστημα, να βοηθήσει με την έκρηξή του, με την τρέλα του, με τις ικανότητές του. Εννοείται ότι θέλουμε έναν Ουάρντα σαν αυτόν που είχαμε όλο το πρωτάθλημα πέρσι, τον βλέπαμε απέναντι και λέγαμε εσύ, τι παικτάρα είναι αυτή στον Ατρόμητο. MVP πέρσι του πρωταθλήματος, έτσι. MVP, ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Αν βάλουμε μαζί με τους δικούς μας, ξέρω εγώ, μετά να πούμε ότι ήταν και ο Πέλκας, ότι ο Βιερίνια και ο Πρίγιοβιτς, να πούμε αυτούς τους τρεις, το Βαρέλα, τέσσερις, πέντε, ήταν μέσα στην πεντάδα ο Ουάρντα. Θέλουμε λοιπόν τέτοιους παίχτες. Να σταθώ στην κουβέντα του Βαρέλα, προσέξτε, ο χαρακτήρας του ποδοσφαιριστή, που λέει τι χθες ο Βαρέλα σε όλα τα ΜΜΕ. Δεν θέλω ο κόσμος να νομίζει ότι πέρσι πήγα καλά αποτύχει. Ακού να δεις, μπα παιδιά, πώς γουστάρω, μια αράδα. Α, τώρα τα ξέρουμε, ναι, οι στόχοι μας αυτά, ναι, οκ. Okay. Προσέξτε τώρα, σε μια αράδα πώς βγάζει χαρακτήρα, πώς βγάζει εγωισμό, πώς βγάζει σχεδόν ενόχληση που δεν το πει κανένας τίποτα. Όπως και πέρσι, στο τελείωμα της χρονιάς, έκανε μια ανάρτηση που έβαλε όλα τα τρόπαια που είχε πάρει. Αυτό λέει επειδή κάποιοι λένε ότι μόνο φέτος πήγα καλά. Μ' αρέσει, γουστάρω που είσαι εγωιστής. Και φύγε το εγωισμό σου. Όπως ο εγωισμός του θύχτηκε όταν γύρισε η γυναίκα του και του είπε: παιδί μου, αγόρι μου γλυκό, άντρα της ζωής μου, τι πατσοκύλι είναι αυτό. Δεν πρέπει να χάσει κανένα δεκαράκι. Τι σκεμπεδάκι είναι αυτό. Και περιμένεις να είσαι γρήγορος, αέρινος. Πώς θα κόψεις. Θα σε περνάει όλο σαν κόνο σταματημένο. Σαν κόνο αν τη. Και πήγε πέρσι και έλειωσε στη δουλειά του από μόνος του. Έχασα 9-10 κιλά, λέει. Γιατί γύρισε η ίδια η γυναίκα μου και μου είπε ότι ξέρεις κάτι. Ένα κλικ. Άμα ο άλλος είναι εγωιστής, πιάνει αυτό. Γι' αυτό στέκομαι στην κουβέντα που λέει χθες.
Δεν θέλω ο κόσμος να νομίζει ότι πέρσι πήγα καλά από τύχη. Γιατί πέρσι το καταλαβαίνω, ο άνθρωπος ήταν top. Πέρσι ήταν ο πιο σταθερά καλός παίκτης σε όλη τη σεζόν. Κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι όλη τη σεζόν ο Βαρέλα. Και λέει τώρα, δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι πήγα καλά. Άρα τι κάνω, πρέπει και φέτος να αποδείξω ότι είμαι στο ίδιο επίπεδο. Τους γουστάρω αυτούς. Τα διαρκείας 5.552, υπέροχο νούμερο, προχωράει ο κόσμος χωρίς να έχει έρθει το έναυσμα μιας μεγάλης μεταγραφής. Πολύ σημαντικό. Αγάπη χωρίς τέλος. Κουβάδες με κρύο νερό ρίχνουμε και δεν μας πέφτει. Το λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται να λέω τι δεν μας πέφτει. Το καταλαβαίνετε, για να μην γίνουμε αριστοφανικοί και ακατάλληλοι, γιατί ακούνε και ηλικίες να πούμε πιο μικρές. Καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας. Αυτά που λέτε. Αύριο το μάτς με τη Γάνδη. Δεν γίνεται να μην κάνουμε μια αναφορά στο βόλεϊ. Βγήκαν τα διαρχείας με ένα πενιντάρικο. Δηλαδή πείτε ότι δεν ήπιατε 5 καφέδες. Ότι δεν βγήκατε 2 βράδια έξω. Με ένα πενιντάρικο στο βόλεϊ, εκεί που πήραμε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα και κύπελα και εκεί που η ομάδα έκανε συγκλονιστικές μεταγραφές από παγκόσμιους αστέρες που πάλι συναρθρίστηκαν και είναι εκεί μαζεμένοι, συντεταγμένοι πίσω από τα 4 γράμματα, 50 ευρώ σε όλο το γήπεδο, όλοι οι αγώνες και μάλιστα στο κέντρο. 30 ευρώ για τους ανέργους. Έτσι, να μην ξεχνάμε. Και εκεί γιατί όλο για την μπάλα μιλάμε, για το ποδόσφαιρο, το ξέρουμε. Απλά και εκεί μας χάρισαν συγκλονιστικές στιγμές. Αυτά λοιπόν για τον Μπουφόν, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, που έφυγε. Φαντάσου τώρα να δει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίρνει με τη Γιουβέντους το Champions League. Μεγάλες στιγμές η Καλαμάτα ζει. Νομίζω ότι άμα έχεις πληρώσει εκατομμύρια για να κάνεις διαφήμιση παγκοσμίως, βέβαια το μέρος εκεί, το Κώστα Ναβαρίνο, όπως το λένε, μιλάμε ότι και εμείς έχουμε Ναβαρίνο εδώ, και εγώ είμαι Κώστας. Άμα πάω στη Ναβαρίνο, δεν γίνεται Κώστα Ναβαρίνο, να το ξέρετε. Το μέρος είναι, δεν μπορείς, είναι απόρθητο φρούριο, όπως έχει ένα ακόμα τέτοιο στο λόφο στο Πορτοχέλι που λέγεται Αμάν Ζώε, και εκεί είχε πάει και ο Τζόρνταν και η Τζένιφερ Λόπες και η Μπίονσε με τον Τζέι Ζι και ο Σταλόνε και η Μαντόνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση. Είναι φρούρια. Δεν πλησιάζεις. Εκεί στο Αμάν Ζώε στο Πορτοχέλι έκανα μία απόπειρα, γιατί είναι πολύ κοντά στο χωριό του πατέρα μου, και όπως ανέβαινα στο λόφο, τσουπ, βγήκανε τα δύο τα μαύρα τα τζιπ. Παρακαλώ κύριε, τι θέλετε. Θεσσαλονικιώτικη πινακίδα και όλα σου λέω. Παιδιά, λέω, πήγαινα, λέω, για από κάτω τούμπα, ανω τούμπα και χάθηκα. Χιουμοράκι εδώ όχι. Εδώ λέω δεν το μαζώ. Εδώ είναι, έχετε κλείσει κάτι. Σβέρκος δεν υπάρχει. Head και shoulders. Και η φωνή είναι αυτή. Φυσικά δεν μπορεί ο Μπράβος να είναι. Συγγνώμη, δεν θα περάσετε. Έτσι, όπως είστε κάνετε αναστροφή κυρίως. Κύριος. Επίσης δεν παίζει κλητική. Μόνο ονομαστική. Όπως στο στρατό. Τσατσαρός! Δεν υπάρχει τσατσαρέ, υπάρχει τσατσαρός. Κύριος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στοιχομηθεία. Το επόμενο βήμα είναι αυτά τα, πώς ήταν τα teaser, ε? Αυτά. Είμαι φίλος του Κριστιάνου και μας έχει καλέσει για καφεδάκι. Δεν είναι, φρούρια, φρούρια. Υπέροχα μέρη βέβαια. Κολόφαρδη, θέλω να πω εδώ τώρα η Καλαμάτα, που μετά από αυτό, πείτε μου ποιος δεν άκουσε το όνομα Καλαμάτα εχθές. Ποιος δεν άκουσε το ξενοδοχείο Κώστα Ναβαρίνο. Σηκώθηκε με το αεροπλάνο, πήγε εκεί ο Ανιέλη να κλείσει τη μεταγραφή, όχι του Σεντεμέντε, έτσι, ούτε του Βοίτατζη ή του Τσούξτου. Πήγε και έκλεισε τον Κριστιάνο Ρονάλδο. Εντάξει μωρέ. Και του κάνει τετραετές. Λέψου άμα ο άλλος, άμα δουλεύει ο άλλος και είναι χτιστός, λέει, να χέσω τους κοσάριδες. Αφού είναι 33 και είναι σαν να είναι 20 χρονών. 4 χρόνια, 30 εκατομμύρια τη χρονιά, 112 χαρτιά θα δώσει. Έγινε κάτι τροφία να πούμε στην Manchester United και τα λοιπά. Στην πρώτη ομάδα στην Πορτογαλία, Sporting. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι. Ζουμου σου λέμε για κάθε πίκρα και με. Είπαμε, δίνουμε σήμερα μία ράβδο χρυσού, χλωμό, παλαιά μπορεί να δίναμε. Μία ράβδο Blender Boss, εκπληκτικό το δώρο. Θέλω να σας το ξαναπώ, υπέροχο. Μία ράβδο Blender Pitchos είναι, όχι Boss, Pitchos. Και υπέροχο γυαλί από τα Optic Stores Μανολόπουλος. Επιστρέφουμε με γραμμούλες! Σταθερές αξίες, επειδή τις ζητάτε συνέχεια τη συμπεθέρα. Μεγάλο τραγούδι πιστεύω. Έτσι, μεγάλο. Εδώ είμαστε, πάμε γραμμούλες. 2310-287-888. Δίνουμε σήμερα γυαλάρες από τα Optic Stores Μανολόπουλος στην Νεάπολη. Υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Εσείς που θέλετε μέσω μηνύματος, εσείς που θέλετε μέσω τηλεφώνου, τηλεφωνείτε στο 2310-287-888. 23, μην παίρνετε 23, το σηκώνουμε, μουλαρώνουμε. 2310-287-888 και δίνουμε και μία ράβδο blender πίτσος από την ηλεκτρονέτ που βγήκε κολλάει σε αυτά τα δύο υπέροχα δώρα. Τελευταία μέρα πριν φύγουμε για την άδεια θα κληρώσουμε ένα κλιματιστικό 9.000 BTU το Yotomi. Υπερατού δωράκλα, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα δώρα. Άλλοι τα κληρώνουν σε πολλές εκπομπές ή σε πολλές μέρες. Εμείς ένα διωράκι μέσα θα το κληρώσουμε. Και εκεί θα το κάνουμε γιάχμα όλο. Έτσι. Και ευχαριστούμε πολύ και την Toyotomi και την Electronet. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσουμε, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Όλα good. Όλα good. Έλα χαρή. Τώρα έκανα αναγνώριση βλεφαρίδας. Ναι, εδώ θα συστηματικό. Τι γίνεται? Καλά, παιδί, καλά. Τον αγώνα, όπως όλοι. Έχει και Μάντσεστερ μέσα αυτή η Γαλλία, έτσι. Να το πούμε αυτό. Έχει. Σημάδια, έχει. Θα δούμε. Κόλωσε, βλέπω... φίλε. Το Βέλγιο χθες κόλωσε. Αυτό είναι που λέμε το κόμπλεξ. Ένα Σαζάρ μόνος του δεν μπορούσε. Μόνος του πάλευε. Απογοητευτικός χθες ο De Bruyne. Ήτανε, ο Λουκάκο ήταν εξαφανισμένος. Κλεισμένος. Ο De Bruyne μέτριος. Τον ήταν κλειδός το Λουκάκου, δεν ήξερε πού να πού θα κλειδώσει. Ναι. Και πάλευε, φίλε, αυτή η υπερπεκτούρα που λέγεται Ντένα Ζαρ, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος χαφ του πλανήτη. Δεν υπάρχει, φίλε. Είναι κορυφαίος. Τι να λέμε τώρα. Φανταστικός, μπάλα, έκρηξη. Τρομερός. Και βέβαια ο άλλος που έρχεται, ο πιτσιρικάς ο Μπαπέ, είδες. Κάτι τα κουνάκι εκεί που κάνει τα κουνάκι. Και γύρισμα και την πασάρει ο Ζηρού του, είναι σαν το παιδάκι που έρχεται, φτιάχνει σε ένα κάστρο μία ώρα στην Αμμουδιά και έρχεται ένα άλλο παιδάκι Ζηρού, πιο μεγάλο και στο κλωτσάει. Ό,τι χτίζαν οι άλλοι τον γκρέμιζε. Ο Ζηρού μου θύμισε Τόργκελε. Όχι ρε φίλε, Σάντορ Τόργκελε. Ό,τι έχτιζε σε όλη η ομάδα, Ναι, μόλις στείλει η μπάλα πάνω του, γεια σας. Έτσι. Θέλω να σε βάλω με σκληρώσεις. Θέλω να σε βάλω και σκληρώσεις. 064? Ναι. Έγινε. Γιατί χάρη. Τι άλλο θες χωρίς, να πεις? Χωρίς, είμαστε χωρίς γυαλιά, φίλοι, και σε λίγο θα γίνουμε Κινέζοι. Τέλεια. Από το να σκάρουν τα μάτια. Τέλεια. Τίποτα. Παοκάρα πάει καλά. Έτσι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται. Παοκάρα μας ενδιαφέρει. Απλά τα πράγματα. Έτσι, όποιος θέλει ας έρθει. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο Πάοκ είναι Πάοκ. Ακριβώς. Αυτοί θα χαρούν, όχι εμείς. Ακριβώς. Εμείς χαιρόμαστε. Γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Εμείς εδώ είμαστε ήδη. Αυτοί θα καταλάβουν που ήρθαν. Εμείς είμαστε ήδη εδώ, δηλαδή. Αυτοί αν θα έρθουν εδώ θα καταλάβουν τι τεράστια απόφαση πήραν για τη ζωή τους. Δεν θα ξεκολλάνε μετά. Όσο για τη μεταγραφή του Ρονάλντο, μεγάλη μεταγραφή έκανε η κυβέρνηση. Τεράστια, φίλε. Και όχι μόνο από marketing. Τεράστια. Από marketing και από εκτόπισμα και ειδησογραφία και image, όχι. Και ουσιαστικά πιστεύω αυτός είναι τόσο γυμνασμένος, τόσο τρελαμένος. Και μεταγραφή ουσίας, ναι. Ακριβώς. Και εκτός αυτού ότι θα ταρακουνήσει όλο το σύστημα τώρα αυτή η μεταγραφή. Όλο. Η Ρεάλ θα ζητήσει κάτι χειρό να πάρει. Τον Νεϊμάρ θα πάει να πάρει, φίλε, αν δεν μπορέσει τον Νεϊμάρ θα πάρει τον Αζάρ. Θα δούμε. Έγινε χάρη. Ζουμουσού, αδέρφια. Ζουμουσού, αγοράκι μου, κυρίως. Φιλιά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Τι κάνουμε. Στράτο, εσύ. Εγώ είμαι. Έλα γόρι μου. Η Ρεάλ θα πάρει τον Εμπαπέ, να ξέρεις. Έχει καταθέσει πρώτα. Τον Εμπαπέ. 247 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτός είναι ο επόμενος που έρχεται. Νομίζω το είδατε και χθες. Σκεφτείτε ότι στην ηλικία του δεν είχαμε δίπλωμα οδήγηση, δεν μπαίναμε στα ηλεκτρονικά. Ακριβώς αυτό. Η Ρεάλ έχει κάνει τον deal του αιώνα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον αγόρασε 95 και τον πούλησε 102. Αφού του ξεζούμισε τα καλύτερα χρόνια που λέμε. Ε, εννοείται. Έτσι δεν λέμε για κάποιον που παίρνει μία μικρή, την παντρεύεται και μετά την... 453 γκολ σε 400 τόσες εμφανίσεις, ξέρω εγώ πόσο θα βάλει, 463 κάπου εκεί. 453 γκολ. Δηλαδή σκεφτείτε, 450 εμφανίσεις, να σας πω κάτι, κόψτε ένα κομμάτι χαρτί και κάντε τον πυλάκια.
και βάλτε στη σειρά 453 μπιλάκια. Να δείτε πόση ώρα θα χρειαστείτε. Φανταστείτε ότι αυτά είναι γκολ. Από εδώ μέχρι τα μάλια. Και δεν μιλάμε καν για τις ασίστ, έτσι. Άστο. Δηλαδή μόνο τα παστέλια. Τεράστιος. Εγώ δεν τον. Εμένα δεν μου. Πώς σας πω. Δεν τον γουστάρω, ρε παιδί μου. Δεν είναι ο αγαπημένος μου. Όμως έχω βγάλει καπέλο, φίλε. Έχω βγάλει καπέλο. Κάνει, επειδή ξέρεις το αντικείμενό μου και έχω διαβάσει αυτόν, κάνει 16 ώρες προπόνηση την ημέρα. Πω, γι' αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, όταν οι άλλοι της Ρεάλ πηγαίνουν να κάνουν προπόνηση, αυτός είναι ήδη ένα τρίωρο εκεί και βαράει σουτάκια. Κάνει άλλες 2-3 ώρες ατομική προπόνηση και στο σπίτι του έχει προσωπικό γυμναστή και φυσικοθεραπευτή και κάνει προπόνηση για αποφυγή τραυματισμών. Έτσι. Και αυτή τη χιοντίνα Χορχίνα Τζορτζίνα Ροντρίγκες που του κάνει επίσης προπόνηση ατομική. Καλά, αυτή την προπονή μόνο στο άρθρο δεν έχει ανάγκη. Αλληλοπροπονούνται. Λοιπόν, πάντως λέγαμε, Στράτο, επειδή θυμάσαι ότι και από την εποχή ακόμα που ήταν στη Μάντσεστερ, εγώ για τον παραδέχομαι γιατί έφυγε από την ασφάλεια μιας χώρας, μιας ομάδας, πήγε αλλού με τελείως άλλο κόσμο, τελείως άλλο ποδόσφαιρο, τελείως άλλη γλώσσα. Επέτυχε και εκεί το απόλυτο, πήρε τα Champions League, πήρε τα πρωταθλήματα και τώρα αποτολμά στα 33 του να πάει και στο τρίτο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μετά το αγγλικό και το ισπανικό, να πάει και στην Ιταλία. Και θα πετύχει. Και θα πάει και στη Γερμανία μετά τα 38 του, να ξέρει. Γιατί θα παίζει μέχρι τα 41 και το έχει δηλώσει. Και αν δεν πάθει αστούς, να ξέρει ότι θα παίξει μέχρι τα 41. Μάλιστα. Μακάρι το παιδί λοιπόν, να έχει. Αυτός είναι τόσο αυτάρεσκος και τόσο νάρκισος που θα παίζει μέχρι να μην υπάρχει μέσα. Λοιπόν, επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια, ένας Ρονάλντο υπογράφει την Καλαμάτα. Έτσι, γιατί ο άλλος ήρθε, δοκιμάστηκε και τον απέρριψε η Καλαμάτα. Φοβερή επιτυχία. Φοφήρας ο πρόεδρος. Πιστεύω ότι και το μάτι της κουζίνας θα μπορούσε να δει το ταλέντο του Ρονάλντο. Λοιπόν, επίσης λύσουμε μια απορία. Τι τροφία πληρώνει η Γιουβέντους για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού αυτός δεν τρώει, ρε φίλε, δεν το βλέπεις πως είναι. Ο τύπος είναι φέτες. Έχει 2,7% λίπος, δεν τρώει καθόλου. Τι τροφία πληρώνει. Άρα νηστεία έπρεπε να πληρώσει. Και το τελευταίο που έχω να σε ρωτήσω, πώς λέγεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια νοικοκυρά όταν χρησιμοποιεί τη ράβδο μπλέντερ της εταιρείας Πίτσος και ακριβώς από πίσω της υπάρχει μια κουζίνα της ίδιας εταιρείας. Λέω απλά το σύστημα, Πίτσος πάλι, ωε. Κοντά είσαι. Η κατάσταση λέγεται Πίτσος μπρος, Πίτσος πίσω. Έτσι. Χαιρετώ. Γεια σου, Στράτε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Έπεσε αυτός. Θα τον ξανασηκώσουμε. Θα πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. 2310-287-888. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον Μέθε. Επόμενο. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Τους ρίξατε και τους δύο προηγούμενους. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να βάλετε ένα τραγούδι του ΠΑΟΚ. Τι θέλετε, πείτε μου. Όποιον να είναι. Ναι. Κώστας είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Ναι, εγώ πρώτη φορά παίρνω στο ραδιοφωνικό σταθμό. Το όνομά σου. Κατερίνα. Κατερίνα. Μπράβο ρε Κατερίνα. Να βάλουμε τι θέλεις, του Παρίδη θέλεις τον ύμνο. Ναι. Πρόσεξε με. Κατευθείαν. Σε έχω έτοιμη. Σε έχω σένια. Ναι. Όμορφα. Ναι. Στείλε χαιρετίσματα εκεί που θέλεις, Κατερινάκη. Στέλνω σε όλους χαιρετίσματα. Μπράβο. Γεια σου, Κατερίνα μου. Έγινε, γεια σου. Να σε γερή. Να σε καλά. Έτοιμοι είμαστε κατευθείαν. Μας αναγκάζετε. Εμείς δεν θέλουμε, αλλά ξέρετε. Άστο να παίξει λίγο. Πώς αγκαλιάζει, φίλε. Άκουζε στα σιά που έχει φωνή του Παρίδη. Μια θαλπορή, ρε παιδί μου. Μια οικειότητα. Τραγουδάει για αυτό που είναι ο ίδιος, για αυτό που είναι η οικογένειά του. Δεν τραγουδάει για κάτι επίκτο, για κάτι ξένο. Έτσι, πόσο ζεστασιά έχει μέσα. Τι έχει γράψει ο Καλλιοτζίδης, ο μαέστρος. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Δεν πρέπει να κάνουμε καμία μεταγραφή. Άιντε. Το πουλο. Να φύγεις και όταν θα τελειώσουμε τα γραφές θα φύγεις. Να φύγεις. Να πας αλλού. Πόπο, τι πράγμα είσαι. Αυτό δεν λέγεται, πρόσεξε. Το καφές κάθε χρόνο μανιάτικο. Κανονικά. Και δεν μπορείς να το πεις γκαντεμιά, γιατί δεν φέρνω γκαντεμιά σε κάτι. Απλά
όπως είχε πει και κάποιος, σίγουρα εσύ τις κανονίζεις ρε κουφάλα. Όταν φεύγεις, ναι παιδιά, έχω τέτοιο πόστο και δεν σε το λέω, είναι κρυφό. Η εκπομπή, να πούμε και το Μουχαμπέτη, είναι το ξεκάρφωμα, είναι βιτρίνα. Είμαι ο σκιώδης τεχνικός διευθυντής. Έχω ρίξει ένα γέλιο χθες. Για πες. Την ώρα που λέγαμε το μήμνο, η Γάλλικη Βέλη, η Λογιάς Δέστερ. Ναι. Και όταν έβλεπα τους έγχρωμους, λέω, δεν πάμε, λέω, καλά, δεν... όχι, ξέρεις, με πράγματα, δεν μπορώ να το γονέψω. Εντάξει, ρε παιδί. Εκεί στο Κόγκο, ναι. Δεν είχε γίνει τότε ακόμα εσύ. Το βελγικό είχαν... Ζαΐρ που λένε. Ναι. Είχαν γίνει από τους Βελούς οι μεγαλύτερες σφαγές. Ναι, δε. Βέβαια. Και από εκεί ξεκίνησε η ομάδα, η Μάου Μάου, ναι. Και τους καθαρίζανε έναν ένα και τους βάζανε στα καζάνια και τρώγανε μια κρεατόσουπα βελγική. Τι να πω. Κοίταξε, εμένα, θα σου πω ένα πράγμα τι πιστεύω. Εφόσον ο άλλος έχει γεννηθεί στην συγκεκριμένη χώρα και νιώθει Βέλγος ή νιώθει Γάλλος, δεν μου πέφτει λόγο σε μένα. Αλλά λοιπόν, ο αδερφός μου γεννήθηκε στη Γερμανία. Δεν ένιωσε ποτέ Γερμανός. Ένιωθε Έλληνας. Εγώ πήγα 2,5 χρονών πάνω. Έβλεπα Νταλίκα που έγραφε έδρα Βέρεια και έκλαιγα. Έδρα Θεσσαλονίκη, φιλούσαμε τις πινακίδες. Χαϊδεύαμε τα λάστιχα. Γιατί είχαν περάσει έξω από την Τούμπα. Στο πω έτσι. Αυτό που είπε για τον αδελφό σου για σένα. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη από τους Έλληνες ομογενείς. Και στην Αμερική, αυτός που θα γεννηθεί στην Αμερική, ναι. Έχει γίνει. Ξεχνάει και το παίζει η Αμερική. Εντάξει. Εγώ είδα αυτόν τον τέτοιον τον τύπο που έπαιζε στο. Μην αρχίσει τη μουρμούρα, τον ηθοποιό που πήγε για 6 μήνες επάνω, που έπαιζε στο ζευγάρι, το νεαρό το ζευγάρι. Πώς λέει, Βλάχος, ναι, ναι. Που γύρισε και γύρισε με προφορά σε 6 μήνες. Και λέει, τώρα κάνουμε ένα casting και ήρθε πολύ χαρούμενος που ήρθε στην Ελλάδα. Κάτσε ρε, πότε πρόλαβες, ρε φίλε. Λοιπόν, κλείνοντας, θα με βάλει στο δεύτερο 16, 20 φορές επειδή έχει γυαλιάσει. Όχι μία φορά. Αγοράζεις 20 συμμετοχές. Έγινε Γιωργάρα. Να πω ένα λεπτό. Να πω ναι. Τα παλικάρια μας, όλα αυτά τα οποία είναι από τις ακαδημίες, να δουν αυτό το παλίκαρο, το Γάλλο, το 19χρονο, το πώς έπαιζε και πώς θα γίνει το μεγαλύτερο αστέρι παγκόσμιο στο ποδόσφαιρο. Σωστό. Σωστό, ας παίρνουν παράδειγμα. Εγώ λέω να πάμε ακριβώς. Λίγο στα πιο κοντινά, στα πιο δικά μας, ας δουν τον Πέλκα. Γιατί, ακριβώς. Που είναι πιο δικό μας παράδειγμα. Ο Πελκάκος έτσι πήγε γιατί στην Ακαδημία. Για να πετύχεις και να ανέβεις φυλά, πρέπει να στηριχθείς πάρα πολλά πράγματα. Όλα, τα πάντα. Καλημέρα μου. Γεια σου Γιώργο μου. Φορές, έτσι. Φιλιά. Άδη, γεια. Γεια. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώ το παιδί. Καλησπέρα, δεν πειράζει. Δεν θα τα χαλάσουμε. Στην Αυστραλία που μα ακούνε, α πούμε, λένε καλησπέρα τώρα. Δεν υπάρχει. Μ' αρέσει γιατί συγκροτημένο. Λοιπόν, εντάξει. Σε συγκρότημα έπαιζε, οπότε δεν μπορεί να μείνει συγκροτημένο. Ακούω λοιπόν τα φίλου μου, τους Αργανούς, οι οποίοι εύχονται να μην κάνουμε μεταγραφή για να μην τραμώσουμε. Ναι. Βλέπω λοιπόν το περιβάλλον του φετινού πρωταθλήματος και πιστεύω ότι μόνο κουτσί. Μόνο τυφλοί δεν θα το πάρουν το φετινό πρωτάθλημα με βάση αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ναι. Μου δείχνει εκείνο το ανέκδοτο που λέει όλος ο κόσμος συνηγορεί για μας, πυρηπηθεί το θρύλος και ο Πειραιάς. Ανέκδοτο... Τι ωραία φίλε. Με τον ερωτευμένο ρε. Φίλε, γιατί ναι. πριν από μισή ώρα, τρία-τέσσερα θα που έλεγες κάτι για ένα ανέκδοτο. Η φύση χαίρεται, ανθίζει, πλάσει για μας, μπίμπι ο θρύλος και ο Πειραιάς. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Ερωτεύτηκα παιδιά, λέει και τα λοιπά να πούμε. Και γράφω και πείματα. Γι' αυτό χάθηκα και γράφω και πείματα. Λοιπόν, αν δεν το πάρουμε λοιπόν και φέτος, γιατί να σου πω κάτι, εάν εξαιρέσεις το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για το ελληνικό πρωτάθλημα και πάρα πολλούς έχουν. Είναι το πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το συζητώ. Θα το λέγαμε αυτό πριν, δηλαδή, θα το σκεφτόμαστε πριν 2-3 χρόνια. Όχι, σκέψου ότι περισσεύει ένας από τους Σουάρντα και Ενρίκε και θα φύγει. Σκέψου ότι στο πάγκο μπορεί να καθίσει, καθόταν πέρσι ο Μακ. Σκέψου ότι στον πάγκο μπορεί να καθίσει ένας Μιστακίδης, ένας Λάμπρου. Ότι μπορεί στον πάγκο να καθίσει ένας Σάκοφ. Δηλαδή παίκτες που αλλού θα ήταν όχι βασικοί και αναντικατάστατοι. Έτσι. Ότι έφυγε ο Κουλούρης. Έχει κάνει προετοιμασία, ναι. Και γράψα να παίξω τουριστικές επιχειρήσεις πάω τώρα. Τι λες τώρα, δεν είναι προβλήματα. Αρκεί να μην έχουμε τουρίστες στο ρόστερ, πρόσεξε. Όχι, δεν έχουμε. Ναι, δεν έχουμε. Όχι μόνο. Ντοριάν Λεβέκ!
Comment tu t'appelles, comment ça va? Αυτό το Ρενό δεν έφυγε. Το Ρενό, φίλε. Περισσότερο μπάλα έχει παίξει το Ρενό στον ΠΑΟΚ. Το πεζό. Έτσι. Γιατί τι λέγα, παλιά πάρες κόντα να σκουντάς και πεζό να περπατάς. Δεν έφυγε αυτός. Ακόμα όχι, προπονείται μόνος του. Ο Βουλεύου Κουσέβεκμα. Αυτός και στον ύπνο τραυματίζεται. Άστο, άστο. Εγώ είπα, πήγε στην Έδεσα και έπαθε καταράκτη στα μάτια. Είδε την Κάρε Ότης στην Άγρια Ορχιδέα και έπαθε οτίτιδα μόλις είδε την Ότης. Τι να λέμε τώρα. Άστο, φίλε. Άστο. Λοιπόν, μέσα την εκπομπή θέλω τα χαιρετήματά μου στον ξάδερφο τον Γιώργο Στοχόλμη που σ' ακούει. Α, Γιώργαρας, ρε φίλε. Απίτου μαγιά, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, να είστε καλημέρα. Γεια σου, αδερφούλη. Φιλιά, φιλιά. Μου λέτε αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, μαέστρο, διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α, χορηγή πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ, δωράκλες, 30% έκπτωση πίτσο, Siemens, Bosch, όλα τα προϊόντα. Έχετε μέχρι 15 Ιουλίου και σήμερα δίνουμε ακόμα ένα υπερατού δώρο. Πριν φύγουμε, θα δώσουμε, πριν φύγουμε για άδεια 27 το μηνό, θα δώσουμε ένα υπέροχο τεράστιο δώρο. Ένα κλιματιστικό το Yotomi. 9.000 BTU, Α3 Plus κτλ. Και σήμερα δίνουμε γυαλάρισα το οπτικά Μανολόπουλος, χορηγός πρώτης ώρας επίσης. Ό,τι θέλετε σε γυαλί, εκεί είναι ο προορισμός σας. Αλλού δεν το διακινδυνεύετε για τα ματάκια σας. Και βέβαια, Βολτέρα για ρεύμα, πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Εκεί σας συμφέρει, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δασκαλάκι, χθες που δεν ήσαν, βάλαμε σε πουλτούρα. Αυτό θέλω να σου πω. 32 απόδοση, πληρώθηκε πολλοί κόσμος. Επειδή με πιέζετε για να πω νωρίτερα, θα το κάνω και εγώ δεν θέλω και πολύ. Εντάξει, οκ. Χθες σας είπα Γαλλία, σήμερα σας λέω Αγγλία. Δεν υπάρχει Κροατία. Έσκασε, τέλος. Φτάσαν το πικ τους. Εσύ λες Κροατία, ρε κουφάλα. Κροατία. Κουφάλα δέντρου πάνω απ' όλα, έτσι. Δεν είναι. Ιδοντιού. Ναι, να σας πω ότι θέλω περισσότερο Κροατία. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι δύο που δεν τους χωνεύω, ρε παιδί μου. Έτσι, ούτε τους Άγγλους ούτε τους Κροάτες. Οι Κροάτες παίξαν και ωραία μπάλα. Έχουν και ένα Μόντριτς που είναι παικτάρα. Λοιπόν, αλλά. Άλλη έγκλη θα έχει ένας τελικός Γαλλία-Αγγλία. Σκοτώνονται αυτοί εδώ μεταξύ. Αγαπιούνται. Πάρα πολύ αγαπιούνται ένα μεταξύ των. Κι άλλο να είναι Γαλλία-Κροατία. Η Κροατία δεν έχει πάρει ούτε Euro, ρε μπίπι μου. Εντάξει, οκ. Okay. Περιορέξω σκολογηθόπιτα. Γιατί πήρε η Αγγλία Euro. Τέλος πάντων, λέμε. Τουλάχιστον έχει πάρει αυτή ένα παγκόσμιο κύπελο, παιδιά. Το πήρε, μιλάμε όταν. Τι να σου πω τώρα. Δεν είχε ανακαλυφθεί η φωτιά. Το Προμηθέας τότε έκανε κουβέντες για το franchise. Ούτε τηλεόραση. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Με εκείνη τη γραμμή να πούμε πάνω στο σουτ, μας έχουν ζαλίσει τα μπίπιπ 50 αιώνες. Αν μπήκε ή δεν μπήκε. Να μην υπάρχει VAR. Είδατε που σιγά σιγά το VAR στους τελευταίους αγώνες που δεν χρειάστηκε ή που τέλος πάντων απέφυγαν. Ωραία. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε στα περμητίδου λεβεντάρχες οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμε, σου λέμε και όλα τα καίμε. Και εξηγούμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε, όντως. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτές. Χάρτινοι πρωταθλητές 2014. Κλέβεις το ψωμάκι, λέει, του αλουνού. Ο Θουβού λέει, βγαίνει και λέει, ο συντριβανίσσος μου κλέβει, λέει, το ψωμάκι που λέει, γιατί χάρτινη, λέει. Όχι, γιατί την αλήθεια λέμε, πέσουν. Την αλήθεια, βεβαίως. Κανονικά. Γιατί αυτός άμα πει αυτό που λέω εγώ, δηλαδή θα με πειράξει. Τι είναι, τι έχετε να πούμε, την αποκλειστικότητα. Απ' τη έλατε. Μια οικογένεια είμαστε. Ο Καρσία το έχει το τατουάζ, το έχει στο στήθος. Όποιος θέλει το παίρνει και το λέει. Έχεις, για να ακούνε οι νεότεροι που δεν ξέρουν. Έτσι, να μαθαίνουν. Έχετε αναλύσει τι σημαίνει κάθε λέξη. Κάερ εστά, πρόσεξε. Κάερ εστά περμητίδο. Το να πέσεις είναι επιτρεπτό. Αυτό σημαίνει καερ εστά, εστά που σημαίνει είναι το ρήμα, καερ εστά περμητίδο. Το να πέσεις είναι επιτρεπτό. Λεβαντάρσε το να ξανασηκωθείς τα πόδια σου. Es obligatorio, από τη λέξη obligation που έχει μεταφερθεί και στα αγγλικά, obligation στα γερμανικά, που σημαίνει είναι υποχρέωσή σου. Άρα επιτρέπεται να πέσεις, υποχρέωσή σου, επιβάλλεται. Να σηκωθεί. Στο έκανα και μια ανάλυση έτσι να έχει να πούμε. Όλοι για την πάρτι σου, ρε Συντριβανίση. Όλοι για την πάρτι σου, αγόρι μου. Να το καταλάβουν όλοι. Για να το μάθουν και να το λένε όλοι, να βγαίνουν έτσι.
Σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Την αλήθεια θα τη λέμε πάντα όλοι και μη εξαιρεταίως. Φίλε, τη μέρα που θα πάψω να λέω την αλήθεια, το κλείνω φροντιστήριο γερμανικών έξω από τον Ναύπλιο. Ευχαριστώ πολύ. Όταν κατεβαίνετε να πούμε για την Ερμιόνη, για την Επίδαυρο, θα έρχεστε να με βρίσκεστε. Πού σε ρε Κωστή, τι έγινε. Δεν κατάλαβες καλά, από πού θα φύγεις, δεν σ' αφήνουμε να μας φύγεις, πλάκα μας κάνει. Εντάξει, μιλες μεγάλες κουβέντες, εντάξει. Κοίτα κατσιφρόνημα, γιατί καμπανάκια χτυπάς με αυτά που λες. Πάντα, ποτέ δεν ξέρεις στη ζωή τώρα δεν μου λες, ποιο Βέλγιο τώρα, πλάκα μου κάνουν, εγώ Αγγλία είμαι, εντάξει, θα τον πάρει η Αγγλία, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, με ρώτησες πραγματικά ποιο Βέλγιο, θες να σου απαντήσω? Ναι. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπες πιο Βέλγιο. Γιατί απέδειξε το. Απόδειξε, μπορεί να το αποδείξεις. Εννοείται. Τι είπα, λες, είπα, τι είπα. Είπες αυτό που είπες, λέω. Άρε άτιμε. Τι έκανες δηλαδή, πήγες να κάνεις γυριστή στην γυριστή, Την πατάω, τη γλιτώνω και δεν μπορώ να τη φέρω βόλτα μετά. Τι να, δεν πειράζει. Πάντως πριν φύγεις θα περάσω να σε δω, να σε αποχαιρετήσω με φιλιά και σταυρωτάκια. Κάνα δύο μέρες πιο μπροστά. Αγορίνα μου. Έγινε, εγώ είμαι Αγγλία, τελείωσε και θα το πάρει η Αγγλία, να το ξέρεις. Για την ομάδα μας δεν λέω τίποτε, τα καλά φαίνονται και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε. Έτοιμη ομάδα, εκείνο θέλει δύο-τρεις προσθήκες. Το αγκάθι που με απασχολεί εμένα είναι πότε θα φύγει ο Πενεώτης. Εντάξει, okay, αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό πολύ με απασχολεί. Πάρα πολύ με απασχολεί. Να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Να φύγει από εκεί πέρα, να μείνουν τα τρία βουνά εκεί πέρα. Τελείωσε. Φιλιά πολλά. Όλα θα γίνουν. Γεια σου, Παύλε μου. Γεια σου, Παύλε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παύλε μου. Επειδή ρωτάτε, έρχονται μηνύματα. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Στο Λίμπερο, στην αγκαλιά του, μας συμπεριφερθήκαν με τον πιο ωραίο τρόπο. Είναι ωραίο να σε κάνουν να αισθάνεσαι σημαντικός. Είμαστε και τέτοια παιδιά, βάζουμε πρώτα άλλα πράγματα και μετά τα χρήματα ή τους χορηγούς ή τα ποσοστά ή αυτά και τα λοιπά, έτσι. Είμαστε τέτοια περίεργοι άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ και του χρόνου. Το λέω επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα, ακούμε αυτά, έτσι γίνονται και μεταγραφές και τα λοιπά. Okay, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Και ευχαριστούμε και αυτούς που μας ζητούν ή μας θέλουν. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό επίσης, θέλω να πω. Είναι πολύ τιμητικό. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, πάντα κρατάμε μια πισινή. Τι ώρα να κρατούσε τον πισινό εκείνο της Σαλίστερών στη διαφήμιση της Μαρτίνη που ξεπλέκεται το πουλόβερ. Τι αλήτης είσαι εσύ που το σκέφτηκες. Και έβαλε και έναν, πραγματικά ξεκόλλητο. Εκεί δεν είναι, φίλε, και έβαλε ένα που είναι σωσίας ο Νάση, ρε παιδί μου, με το γυαλί και τα λοιπά, ότι είναι ο τύπος ο πλούσιος, μετά από το μαλλί, στη Μαρίνα, όχι την Τζιντικίδου, τη Μαρίνα, να πούμε, Ζέας. Και πιάνεται το. Και μετά μαθαίνουμε ότι αυτός ο καταπληκτικός λος. Δεν υπάρχει, είναι ένα ωμέγα ζωγραφισμένο με πινέλο από αρτίστα. Και μαθαίνουμε ότι αυτός ο κόλος έχει αυτό το πρόσωπο της Αλίστερών. Και λες, εντάξει, βυζί δεν σε έδωσε. Εντάξει, είναι δύο πλάτες μόνο. Αλλά όλα τα άλλα τι. Υπάρχει. Α, πες μου, ποια άλλη έχει. Άντε να έχει, φίλε, η Ειρήνα Σάεκ. Πρόσωπο και κόλο που να είναι τόπρε, παιδί μου, στο 10 με τόνο. Να μην τη δώσει, λέει, και βυζί. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Μην κάνει βυζί. Σου είπαμε να πούμε. Μην απαυτώνεσαι να πούμε. Μην απαυτώνεσαι. Ούτε σημαίνει ότι είναι δύο πλάτες μόνο, έτσι. Δύο πλάτες μόνο, πλάκα τα γαλόνια. Έχει, ρε παιδί μου, η Σαρλίς, αλλά δεν είναι όμως για να. Αμάν και ντε, όλοι οι Μποσιοκίσαβο στα δυο βουνα μαλώνουν. Σαν την κουβέντα για την μπάλα, φίλε, δεν έχει. Πεθαίνω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Εκεί που ήταν απόβαρη σήμαντα σοβαρά πράγματα, όχι, άρχισες άστο. Πάλι τις ιστορίες. Άστο, άμα είναι στενάχωρο, άστο, άστο να πάει. Όλα, ρε, φίλε. Άστο να πάει, δεν άστο. Μπορώ εγώ. Εκείνη την ώρα, αν δεν τα πω, τα ξεχνάω τα ρημάτια. Γι' αυτό κι εγώ καθυστερώ λίγο. Τι να πω, ρε, τώρα. Τι να πω τώρα για τον ΠΑΟΚ ή για το... Τι να πεις, θα σου πω μια ερώτηση, σου έχω μια ερώτηση. Αν μπορούσες. Ναι. Χωρίς να χρειαστεί να απιστήσεις ή να πατήσεις το στεφάνι σου. Τέτοια πράγματα δεν κάνω. Λέω, το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε, γιατί είμαστε παντρεμένοι άνθρωποι και δεν είμαστε. Ανέντιμα δεν συμπεριφερόμαστε. Έτσι, λέω τώρα. Αν μπορούσες με κάποιον τρόπο, για μία βδομάδα, δεν θα περιοριστώ σε μία νύχτα, δεν μου φτάνει. Μία βδομάδα να πάρεις μία γυναίκα
από όλο τον πλανήτη να διαλέξει μια και να την πας σε ένα νησί και να είστε οι δυο σας μόνοι σας και να αφυδατωθείτε. Να είστε όλη η μέρα στο Μουχαμπέτη, στο Σουξουμούξου, στο Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Ποια γυναίκα θα διάλεγες? Ελληνίδα, Ελληνίδα ή ξένη, ρε παιδί μου? Καμία, φιλαράκι, δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε κατά φαντασία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Λέμε υποθετικά, ή να το πω αλλιώς. Αν χώριζες, λέω, χωρίσαμε. Ξύλο, ρε, αδερφέ. Χώρισες, ρε παιδί μου. Ακούει κυρά. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Ακούει κυρά. Όχι. Ο, τότε... Ξέρω εγώ, αν ακούει θα γίνει τροϊκός πόλεμος. Άρα καμία, μπράβο. Όχι, δεν σε χειροκροτώ, βράχος. Καλά έκανες. Δεν υπάρχει φίλε ότι μία στο εκατομμύριο. Εγώ είμαι μυστήριο τρένος. Πες τέτοια, και κορώνα στο κεφάλι μου και αυτά. Εγώ η γυναίκα μου, αυτά η ζωή μου. Είναι, άκου να δεις, είναι το Καρντάι στα Χανιά. Εκεί έχει δουλειά εκεί πέρα τρία χρόνια. Λέω, με λέει, έλα ρε καμιά βόλτα, ξέρω εγώ. Λέω ρε γυναίκα να πάω κατά χάνια. Όχι, λέει, δεν πας πουθενά. Λέω, καλά, δεν έχεις εμπιστοσύνη σε μένα. Ρε, είσαι ένας λύκος εσύ, εγώ. Ναι. Καλά ρε, 33 χρόνια μαζί, είδες τίποτα, δεν ξέρω. Έτσι. Κατάλαβες. Δεν έχεις καταλάβει. Πουλή, να πούμε. Έτσι. Ναι. Δεν με κατάλαβες τι είμαι, βράχος είμαι. Όχι, λέει. Λοιπόν, ούτε ξέρω τι ήθελα να πω, φιλαράκι. Πάρα που, ούτε εγώ. Να σου πω κάτι άσχετο. Πριν μου τα δώσεις, κάτι άσχετο. Το ανεβάσαμε στο zoomusu.gr, η μεγάλη Χρυσάντσου, δεν έχω λόγια. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ νίκησε την 20 Νοεμβρίου 2011 με Λάσλο Μπόλωνη στον πάγκο. Μεγάλη μου συμπάθεια από τους προπονητές. Το λέω ευθαρσώς. Μεγάλη λοιπόν συνάντηση εκείνο το βράδυ, αν θυμάστε, Τότεναμ ΠΑΟΚ 1-2. Με το συγκλονιστικό παιχνίδι που κάνει εκείνο το βράδυ ο Γεωργιάδης με τον γκολ του Αθανασιάδη και του Σαλμπιγίδη, με το φίλο μας τον Λάμπη, του είχαν βγει τα μάτια έξω. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών έκανε τι? Νίκησε στο ίδιο μάτς και τον Μόντριτς και τον Κέιν. Έτσι. Και τον Γκάρεθ Μπέιλ. Και τον Γκάρεθ Μπέιλ. Λέω τώρα αυτούς που έχουν απομείνει, γι' αυτό δεν είπα τον Μπέιλ. Έτσι. Αλλά λέω. Ναι, λέω για αυτούς που μείνανε και συνεχίζουν. Και Μόντριτς. Και Κέιν! Έλα ρε γατάκια! Οχ, πάει το μικρόφωνο. Πήγε ο γαμπρός μου όταν είχαν πάει τα παιδιά στο... Είχαν πάει μετά το γάμο μία εβδομάδα, πήγαν 4 μέρες στο Παρίσι και 3 στο Λονδίνο. Ήταν στο ξενοδοχείο κοντά στο γήπεδο της Τσέλσι και πήγαν να τον έβαλε. Βάζει ο άνθρωπος. Σιγά μου ρε την Τσέλσι τώρα! Ναι. Και ήταν ένας Ελληνοκύπριος δούλευε μέσα μαζί με Άγγλους, πήγαν, είδαν και κάτι λέγανε και λένε ο φίλος φίλου τον Έλληνα Κύπρια για τον γαμπρό. Ναι. Έλα ρε, λέει, ποιος πάω? Και τους λέει, τις δύο τις άλλες τις πήραμε τις συμπολίτες της, την τότε να μην την άρθει να θυμαστείτε. Πληθείτε, πληθείτε, πληθείτε καλά, wash yourselves and the Colovalvidians, τα πάντα. Χαίρομαι που είπες αυτά που ήθελες. Όσο για τον Πολυκόφτη, βάλε 4,76 που είπες πιο μπροστά για τον παιδί. Πολυκόφτης ήταν χθες, σήμερα ήταν ράβδος. Να σε πω κάτι τώρα, εκείνο το παιδί που δεν άκουγε καλά, ο Ερακλειδέας, ο Νίκος. Ο Νίκος 971, το βρήκα το όνομα. Εκείνο ο Ανδρέας κέρδισε χθες τα κρέατα, ο Νίκος 971 κέρδισε το μούλτι. Νίκο, εμφανίσου. Λοιπόν, ήθελα να πω, αλλά δεν πειραζάστο να μην σας στεναχωρώ. 4,76. Ζούμε σου, Κώστα. Αυτό προσπάθησα να κάνω τόση ώρα. Το κατάλαβες, σε πάρω από αυτό που σας στεναχωρούσε. Φιλιά. Καλημέρα, ζούμε σου. Κλαίω με τον κύριο Κώστα το πλυντήριο. Καλημέρα, φιλιά σε όλους. Η Ντίνα Δημητριάδου στέλνει πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά, ζουμουσάκι μπασκετική. Τρέξτε στο μπάσκετ, τρέξτε στο βόλεϊ. Βοηθήστε, στηρίξτε. Έτσι. Είναι και εκεί που μας έδωσαν χαρές και θα μας δώσουν κι άλλες. Και εκεί είναι ΠΑΟΚ, παιδιά, μην το συζητάμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Τι έγινε, Κωστή? Καλά, αγοράκι μου. Τι λέει? Καλά, Αντωνάκι μου, έλα. Πήραμε κανέναν Μπράντοβιτς. Με τον Μπράντοβιτς αυτόν υπάρχει θέμα? Υπάρχει θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχει τελειώσει κάτι, όμως βγήκε και ο μάνατζερ του και είπε, συζητάμε κτλ. Να κλείσει και να φύγει ο Βιερίνη μπροστά στα χάφα. Υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι μια τέτοια περίπτωση που δεν έρχεται για πάγκο. Είναι διεθνής με την Εθνική Σερβία. Είναι με την Άντερλεχτ. Δηλαδή τον ξέρω τον παίκτη, ρε παιδί μου. Δεν είμαι ειδήμονας. Απλά... Είχε ένα μικρό τραυματισμό. Ναι. Δεν ξέρω αν σημαίνει αυτό, Αντώνη. Μπορεί να έρθει και να τον έχει για backup. Δεν ξέρω. Δεν είναι backup θα τον έχει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
Πάντως ο Βιερίνια θέλει να παίζει μπροστά. Δεν το βλέπεις αυτό το τροφαντό αγόρι που σε έβαλε γκολ πάλι. Πάλι, τρελαίνεται. Τροφαντός ήταν παλιά, τώρα όπως έχεις δει. Ποιος ρε, δεν τον είδες που σκύβει και έχεις και μπέ. Στεγνός τελείως. Έτσι τον θέλουμε. Δεν θέλω. Να έχουμε και ελπίδα εμείς που έχουμε κάποια κιλά παραπάνω ότι μπορεί να πέσουμε μπάλα. Ότι μπορεί να πέσουμε. Μάλιστα. Πάντως έχουν δέσει ωραία αριστερά. Είδες ο Μπίσεσβρα, την έμαθε τη θέση. Μεγάλη μου συμπάθεια. Αυτό το παλικάρι δηλαδή. Τι να πεις. Τέλος φίλε, δεν έχει. Ήρθε ο εκπρόσωπός του για να συζητήσουν για την ανανέωση. Έρχεται εκπρόσωπος παίκτη να συζητήσουν για ανανέωση. Βγαίνουν τα αθηναϊκά site. Φεύγει βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ αμέσως. Αμέσως. Τι να πούνε. Δεν πειράζει. Βγαίνει παίκτης της Β' Εθνικής και λέει καλύτερα να παίζει το πόλο παρά να παίζει. Άστα φίλε. Τραγικό. Και γράφουν τώρα οι μεν Παναθηναϊκοί για ένα 19χρονο που έπαιζε στη Β' της Ντόρτμουντ. Ένα καμπέτσι. Με κάπως... φιλιά θα το πληρώσουν. Φίλε, δεν ξέρω. Γράφουν, αν δεις, το ίδιο και οι Ολυμπιακοί πήραν ένα 22χρονο εξτρέμ σαν να είναι φίλε στην καλή του εποχή. Το ποτένς αυτόν. Αυτόν. Αυτό. Δηλαδή, τι να πεις. Εγώ δεν υποτιμάω κανέναν, γιατί κλασικά που τον υποτιμάμε αυτός μας θα τον κόλει. Το θέμα είναι ότι όμως είσαι σε πολύ καλύτερο σημείο από τους άλλους δύο. Ναι, δεν το συζητάμε άλλη, αυτό. Έτσι, στο χωριό μου που παίζει γάμα τοπικό, καλύτερες φανέλες έχει από την έκρεφη. Αυτές οι φανέλες, εντάξει, τώρα, οκ, okay, περιορέξεως. Περιορέξεως. Ωραίο θα ήταν να έχουν τον Μουνίτης στην ομάδα τους ή τον Μουνιώθ και να είναι Μουνιώθ Καπέλη. Αντώνη, έλα να σε βάλω και τα γυαλιά. Κανονικά να μην τα δώσει τιμή σε ένα και με αποδοχές ανάθεση. Αλλά... Πάμε. Σε παλιές καλές πασοκικές μέρες. Αλλά... με όχι λέει κλήρωση, ορισμός. Αποδοχές ανάθεση ρε λέγαν τότε. Ανάθεση, ναι. Εγώ θα τα λέω ρε. Αντωνάκη μου, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. Έλα. 461. Έγινε Αντουάν, σε χαιρετώ. Καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Ζου μου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε τις στιγμές. Ζήστε τις, ρουφήξτε το μεδούλι. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Παναγιώτη, ακούω καμπάνα φίλε σαν να είσαι έξω από το στούντιο. Ναι, είναι ψάθρωπος γι' αυτό, είναι κοντά. Οι μέρες που θα έχω. Αγόρι μου. Θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Θα χαρώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω στον Παύλο ότι εμείς είμαστε μόνο ΠΑΟΚ, ούτε Αγγλία ούτε Γαλλία. Καλά, εμένα εντάξει. Βασικά μου είναι τελείως αδιάφορο το Μουντιάλ φέτος. Σαν πάρεργο. Δεν με άγγιξε ποδοσφαιρικά, δεν είδα τίποτα καινούριο. Μόνο αυτό το πιτσιρίκο, το Γάλλο, αυτός είναι που ξεχώρισε από όλο το... Οι παλιοί ήταν όλοι ένα... Εντάξει. Εγώ θα έβαζα μέσα και τον Αζάρ. Και τον Αζάρ θα τον έβαζα μέσα. Ήταν εξαιρετικός. Εντάξει, γνωστή από τους καλούς παίκτες, μόνο αυτός έπαιξε. Ναι, ναι. Δηλαδή. Και οι τερματοφύλακες που βγάλαν μάτια. Δεν μπορώ να μην πω. Τερματοφύλακες που ξέραμε, αυτοί που αξίζουν, αυτοί που παίζουν. Τέλος πάντων, να πάω στην ομάδα μας. Θέλω να πω για το πρώτο ημίχρονο του Λυκού με τον Βουκουρέστη, πώς το λέγανε. Με τη Στεάουα. Ναι. Ναι, με τη Στεάουα. Λοιπόν, όποιος ξέρει μπάλα. Ναι. Θέλω να μου κάνει ανάλυση τακτικά πώς ήταν ο ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα στην προετοιμασία. Πώς συμπλήρωσε 20 μέρες προετοιμασία. Ναι, τόσο περίπου. Περίπου. Τακτικά όπως έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή καμία ελληνική ομάδα να είναι σε τέτοια κατάσταση. Και ούτε είμαστε 100% έτοιμοι και ούτε θα ήταν φυσιολογικό να είμαστε έτοιμοι 100%. Δεν είπα γενικά, τακτικά είπα. Τακτικά παίξαμε χωρίς καθαρό center for, με τον Ελκαντουρί και τον Μπέλκα να εναλλάσσονται σε θέση 9-19, ψευτοενιάρι, ψευτοδεκάρι κτλ. Και περπάτησε το πράγμα. Ο Ρουμάνος γεννάει το μυαλό του. Ότι γεννάει. Αυτόν το, δηλαδή έβαλε δύο παίκτες που δεν είναι στις θέσεις τους και όμως ανταποκριθήκανε και βγάλανε και φάσεις και κάνανε ο ένας σκόραρε κιόλας και θα σκόραρε και ο άλλος λίγο ας πούμε. Άρα βγήκε αυτό που ζήτησε. Η ομάδα ξέρει τι παίζει τώρα και μπορεί να μπολιάσει και 2-3 παίκτες ακόμα μέσα σε αυτή την ομάδα και να γίνει η ομάδα πάρα πολύ καλύτερη. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το απλό. Έτσι δηλαδή ακριβώς. Να βλέπουμε αυτό που πρέπει. Να μην βλέπουμε
Α, νίκησαμε στο φιλικό, α, χάσαμε στο φιλικό και... Καλά, αυτό το έχουμε πει ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα, στο τρυπάκι. Ναι. Ούτε θριαμβολογία στη νίκη, γράφω, ούτε απελπισίας. Εντάξει, δεν είναι. Okay. Λογικό είναι. Γι' αυτό θα πω στον Παύλο, είμαστε μόνο ΠΑΟΚ. Τους άλλους σας μην τους βλέπετε καθόλου. Φιλιά Παναγιώτη μου, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 485. Ναι. 485 για τις κληρώσεις. Τέλεια. Σε βελάιδι. Λοιπόν, την αγάπη μου και ζούμου σου. Ζούμου σου, Παναγιώτη μου. Σε φιλώ. Πάμε, πάμε να πάρουμε και τις τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το Θουβού. Καλημέρα, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια και στην ΑΕΚ 2014 με τη χιλιόχρονη ιστορία της. Γιώργος 500, πριν το ξεχάσω. Γιατί θέλω να πω πολλά και θα μιλήσει και θα τα ξεχάσω όλα. Δεν μιλάω καθόλου. Βλέπεις, δεν σε διακόπτω. Γιατί πιστεύεις ότι θα σε διακόψω? Πιστεύεις ότι εγώ δηλαδή τώρα θα μιλήσω και εσύ δεν θα μπορέσεις να πεις αυτό που θέλεις, γιατί αυτό ρίχνεις λάσπη τον ανεμιστήρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σου περνάει από το μυαλό ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω έναν μακροσκελή διάλογο. Έναν διάλογο που θα σε διακόψω. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Πάμε. Λοιπόν, δηλαδή πραγματικά ανυπομονώ να δω την ομάδα του χρόνου. Ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να περιμένω. Όταν λες του χρόνου, τη σεζόν που ξεκινάει. Τη σεζόν που έρχεται. Ναι. Δεν μπορώ να περιμένω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι ωραίο πράγμα. Τέτοια αδειμονία. Ναι, δεν το έχω νιώσει πολλές φορές. Είπες την κορυφαία λέξη, αδερφέ. Αδειμονία. Αυτό είναι. Ναι. Ανυπομονησία. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Από το 9-10 δηλαδή, με μισή καρδιά μετά. Πιο πριν δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που λένε αυτό που λες. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν περνάει ο χρόνος ο Ρημάδης να ξαναβγεί. Μήπως να κάνουμε και ένα μίνι πρωτάθλημα το καλοκαίρι για να μην νιώθουμε αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θα διάλεγα Κωστή Μπιγιονσέ για μια εβδομάδα. Μπιγιονσέ, φίλε, ναι, δεν είναι, είναι. Τώρα είναι. Ή όταν ήταν στις Destiny Child? Πρόσεξε, το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αθωότητα τότε. Όχι. Ή τώρα η εμπειρία. Γιατί, τώρα, γιατί για να κρατάει αυτό το λύκο, μάλλον έχει να δώσει, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, και εμείς σκοπρόσκυλα είμαστε, αλλά... αλλά δεν κάναμε έτσι, δεν κάναμε καριέρα. Φίλε, λοιπόν, θα σε ξεσκίσει η ένα. Δεν θα σου αφήσει ούτε τα κουρέλια, πρόσεξε. Πρόσεξε που πας να μπλέξεις. Θα σε καταπιεί. Δεν παραμπλέξω πουθενά. Υποθετικά μιλάμε πάντα. Θα σε αφυδατώσει. Δεν θα σου αφήσει ούτε κοκαλάκι. Θα φτύσει και την καροτίδα. Εμπαπέ είναι το νέο μεγάλο πράγμα. Υπεκφεύγεις. Είναι. Ναι, αλλά... Ναι, αλλά πρόσεξε. Λοιπόν... Η Μπιονσέ δεν είναι ο Εμπαπέ του πενταγράμμου. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα σε καταπιεί όπως καταπίνει τους αμυντικούς ο Εμπαπέ. Αμάσιτο, ρε. Αμάσιτο, αμάσιτο. Όπως είσαι. Λοιπόν... Με το βρακί που λένε. Κατέφτα σε πιει. Όλων. Όχι, πώς. Κλακ και πουφ. Τίποτα, ρούχα, ρε. Κανονικά, πώς στα Mickey Mouse, πώς τρώνε το ψάρι που κάνει ένα χραπ χραπ και βγαίνει μόνο το κούκα, το ψαρό κούκα όλο, με τη μία. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά. Ευχαριστούμε την Beyoncé για το σινιάλο. Άντε, καλημέρα. Φιλιά. Να πω, παιδιά, δεν θέλω να λέω τώρα υπερβολές, ήταν να έρθει αύριο, αλλά δεν θα μπορέσει τελικά. Beyoncé. Παρεξηγήθηκε γιατί την είπαμε ότι άμα πας κάτω στην Αθήνα θα το αλλάξεις, θα το κάνεις Beyoncé. Μοριμπίμπιμπ. Και παρεξηγήθηκε. Δεν θα έρθει. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι! Διάλειμμα! 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 Α! Επειδή τα τηλεοπτικά. Βλέπετε τώρα. Πέσανε δυο τηλεπαιχνίδια μαζί που πάντα ζευγάρια και κάνουν διάφορα. Σπάνε μπαλόνια αυτά, πασαλίβονται εκεί κτλ. Τέλος πάντων, οκ, τηλεπαιχνίδια αυτά είναι εξενικά, μας τα έχουν φέρει απ' έξω. Λιανός απ' τη μία, Σφήνος απ' την άλλη. Και κάνουν το ίδιο πράγμα ταυτόχρονα. Δηλαδή πέσανε ο Sky και ο Αντένα μαζί, ποιος θα προλάβει. Παρεμπιπτόντως, ο Λιανός πολύ ωραίος στην παρουσίαση. Ενώ είναι χαζό του το παιχνίδι τελείως. Έτσι, είναι πολύ ωραίος ο τύπος. Το Σφήνο δεν τον είχα δει, δεν τον έχω δει να παίζει. Μου έχουν πει ότι είναι καλός όταν κάνει έξω παραστάσεις. Άλλο το να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι βέβαια, άλλο να κάνεις παράσταση.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιάννη Κανάρη που μου στέλνει αυτές τις φωτογραφίες και με αποσυντονίζει. Να σε καλά, φίλε μου. Και εννοώ διάφορα τοπία, ας πούμε, της Ιρλανδίας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Πάει το πράγμα. Όλα θα γίνουν, όλα. Η Βασιλεία πολύ μέτρια εμφανίζεται στα φιλικά. Don't eat das Märchen. Πώς είναι το παραμύθι στα αγγλικά, ε? The Kid Story. Μαριλής, πώς είναι το παραμύθι στα αγγλικά, ε? Πώς είναι, das Märchen είναι στα γερμανικά. Στα αγγλικά πώς είναι, The Story, The Kid Story. Πώς είναι το παραμύθι. Καλά, και να βρούμε τη λέξη, δεν είναι το ίδιο. Μην τρως το παραμύθι, don't eat the... Πώς είναι το παραμύθι, ρε παιδί μου, στα αγγλικά. Ας μας βοηθήσει κάποιος που έχει. Εμείς είμαστε μέχρι lower. Μάλιστα. Και τώρα ξεκίνησαν και μου στέλνουν φωτογραφίες αλίστερων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Γεια σας. Μεγάλη, φίλε, καψούρα, μεγάλη. Για μένα στη frisbee list μου είναι δύο μόνιμες. Τρεις. Η μία είναι σαλίστερων, η άλλη είναι Μόνικα Μπελούτσι και εσχάτως έχει μπει και η Ειρίνα Σάικ από τότε που χώρισε το κορίτσι. Από τον Κριστιανό βρήκε τη ζωή της με τον Bradley Cooper. Ε! Η Παπαρίζου εννοείται, ρε φίλε. Είπα στην πεντάδα, δεν είπα. Αυτές είναι οι τρεις-τέσσερις που αναλλάσσονται, ρε παιδί μου. Είναι ανάλογα με τι. Η μία βγαίνει προκριματικά, παίζει. Η άλλη είναι κατευθείαν ομίλους. Η άλλη παίζει playoffs και τέτοια. Ξέρεις. Καλημέρα σας. Ξαναλέω. Δίνουμε μία υπέροχη ράβδο blender πίτσος και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου καταπληκτικά από τα οπτικά Μανολόπουλος. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η visualstore.gr. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε σε γκατζετάκι. Κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα. Φυσικά ζαχαροπλαστεία αρτοπία Νικολαίδης. Παγωτάρες στην Καραλούκη Δημητρίου. Παγωτάρες, ψωμάρες, γλυκάρες, τα πάντα όλα. Φυσικά λαδόκολα από τον Κορδελιό στο Χαρμάν και η μοναδικός προορισμός για να φάτε τα καταπληκτικά κρεατικά του. Και εννοείται Tenda Home, 35 χρόνια εμπειρίας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 4-30-011, κορυφαίος στην Tenda. Ναι, γεια σας! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σεραίο! Τι γίνεται, φίλε. Γεια σου, ρε Στυλιανέ. Κωστή. Ας σε βάλω καταρχήν στην κλήρωση πριν αρχίσουμε τα σήματα. Στυλιανός. Πες μου λίγο. 283. Ωραία. Μπήκες. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πανικός όσον αφορά την ενίσχυση της εβδομάδας, γιατί το ρόστερ είναι σχεδόν πλήρες. Ήδη έχει ενισχυθεί και έχει φύγει μόνο ο Κάμπος. Και ναι, περιμένουμε να πέσει κάτι εξαιρετικό, γιατί βλέπεις ότι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες δεν κλείνουν εύκολα, φίλοι, άμα δεν τελειώσει η μεταγραφική ναι περίοδος. Και υπάρχει ακόμα ένας 1,5 μήνας να δουν και αυτοί τι επιλογές έχουν να κάνουν. Εμείς μπορεί να βιαζόμαστε, ναι, αλλά δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς. Έτσι, ναι, ναι, εντάξει, άρα σου λέει, εσύ έχεις την πρεμούρα, σου λέει, ας πούμε, ο Βέρμπλουμ ή ο κάθε Βέρμπλουμ. Εντάξει. Ναι. Okay. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου πραγματικά να έχουμε ενισχυθεί με αυτούς που πρέπει. Τώρα, το ότι είναι νωρίς το ματς είναι μια κατάσταση που πρέπει να τη διαχειριστούμε. Θα μου... Και τα έχουμε πει για να ψήσεις ένα καλό παίκτη για να έρθει εύκολα στην ομάδα. Είναι αρκετά δύσκολο. Βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, τους δίνεις γη και είδωρ. Και δεν είναι θέμα χρηματικό, δεν είναι το θέμα οικονομικό. Ο άλλος θέλει και αυτοί οι παίκτες θέλουν και άλλο πακέτο. Και δεν λέμε τώρα ότι π.χ. τις να είναι οι γυναίκες, τους άλλους δεν έρχεται, δεν κάνει, δεν ράνε. Αυτά είναι climb mine, είναι... Καθόλου climb mine, γιατί άμα η Βερμπλούμενα ή κάθε Βερμπλούμενα του πει δεν πας. Δεν πιστεύω αυτά, εντάξει, είναι... Τι, άκου που σου λέω. Ναι. Τεράστιο ρόλο, καθοριστικό, φίλε. Εδώ λένε ότι μίλησε, λέει, με τη γυναίκα του Μπέρκ, επειδή αυτές είναι φίλες. Και της είπε, τι γίνεται, εσείς που είσαστε στην Ελλάδα. Να. Και της είπε, εμείς περνούσαμε ωραία στην Αθήνα. Καταλάβες, δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη. Επηρεάζουν, επηρεάζουν. Επηρεάζεται, ρε φίλε. Αν έχει προσφορά ένα ατάλληλο Βέρμπλουμ από τον ΠΑΟΚ και άλλη προσφορά στα 3,5 εκατομμύρια. Μια χαρά θα ξέρεις. Να σου πω και κάτι άλλο. Είναι γιατί χαρακτήρας είναι ο άντρας. Αν της πει γυναίκα, εκεί θα πάμε. Γιατί είναι καλό για την καριέρα μου, γιατί μου δίνουν στα 32 μου τρελά λεφτά, γιατί θα έχω πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί είναι παραδεισένιο μέρος να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, ο ήλιος, η θάλασσα, οι δίλες, καλοπληρωτής πρόεδρος, λαός. Δεν πάμε σε καμία Κίνα να πούμε, σε κανένα πεταμένο μέρος, δεν μας ξέρει ούτε η μάνα μας. Τέλος, εκεί θα πάμε. Εγώ βασικά πιστεύω ότι άμα έρθουν και δούνε που θα έρθουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπογράψουν. Το θέμα είναι να τρουπώσουν. Άμα τρουπώσεις, που έλεγε, τέλος. Η καψούρα μετά είναι δεδομένη. Να στείλω και χαιρετίσματα σήμερα σε ένα φίλο του Ζαχαρία. Χθες ήρθε με ένα φίλο του Κυριάκου εδώ που είναι οδηγό σε φορτηγό που ακούει κάθε μέρα, λέει. Κάθε μέρα, πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Ζαχαρία. Και πολλοί κόσμος φίλοι σαν του Ζαχαρία, πιστεύω, που είναι με τη δουλειά της που σου κάνουμε παρέα. Που ακούνε και δεν παίρνουν τηλέφωνο. Θα πω και ένα ανέκδοτο, φίλε, τώρα θυμίζει κάτι με φωτογραφία. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους αυτούς που ακούν, γιατί μας έχουν εκεί που μας έχουν.
Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα, καταλαβαίνετε. Τους ευχαριστώ και ιδιαίτερα. Δεν μπορούν να πάρουν και τηλέφωνο όπως είναι ο Ζαχαρέας και όπως οι άλλοι. Τα έχω κρατημένα, τα ευχαριστώ για την τελευταία μέρα. Γιατί όταν φεύγεις από έναν σταθμό και πηγαίνεις σε έναν άλλο, ναι, μεν ακολουθεί ο κόσμος και είναι ωραίο αυτό, αλλά πάντα υπάρχει μία αβεβαιότητα, μία μικρή ανασφάλεια. Θα ακολουθήσει ο κόσμος, θα είναι μαζί σου. Υπάρχει πάντα αυτό. Όποιος δεν το κάνει, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέω. Και δόξα τω Θεώ, δεν έχω τι να πω. Άστα, θα τα κρατήσουμε για το τέλος, θα ευχαριστώ. Πάμε, πες μου αυτό που ήθελες. Ακούστε, οδηγάει ένας φορτηγάτης, τον κάνει όταν στο μια κοπελάρα. Mm-hmm. Σταματάει, την παίρνει, λέει, πού πας, λέει, εδώ, λέει, παρακάτω. Mm-hmm. Καλοκαίρι τώρα, ρε παιδί μου, εκεί που οδηγάει, ξέρεις, είχε ανάψει και λίγο το φορτηγό, τες κάτι τουρκωτήσου, λαμαρίνα, τα παλιά τα φορτηγά ήτανε. Κουπελιά, άρχισε να ζητήνεται, βγάζει λίγο κουτάκι απ' έξω στα προπόδια, όπως εργαζείς. Να τα. Εγώ πιστεύω επίτηδες το έχει χαλασμένο το κοντίσιον. Κυπριακή ανόρθωση, βεβαίως. Κατευθείαν τρελάθηκε να πούμε, έχουν γυρίσει τα μυαλά του. Την έχει γύρει, ξέρεις, αλλάζει ταχύτητα, φεύγει κανένα χέρι. Βλέπω ότι δεν βλέπει αντίσταση. Αλλά λέει, ξέρεις, επειδή εκεί στα χωριά μας λέει, βγάζουμε σε ντόνι, λέει, άμα θέλεις λέει, μόνο από την πίσω πόρτα. Από την πίσω πόρτα, την πίσω πόρτα, φορτηγατό. Σταματάνε εκεί δεξιά, πάνε εκεί σε ένα παράδρομο, κάνουν τι κάνουν. Στο προηγούμενο χωριό σταματάει, λέει, άμα θέλω να σε ξαναβρω, άμα μπεις μέσα στο χωριό και πεις του Μιχάλη του την κοιτάκα που δίνει τη γυναίκα, θα σε πούνε, λέει. Γεια σου, Στέλιο. Γεια. Με ξαναβρεις. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς στον κολοβά μου εχώρα. Για Στελάρας ήταν ελεύθερο. Μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλύτερα. Δεν γίνεται. Ακόμα και ο Πικάσο δεν ζωγράφησε μόνο αριστουργήματα. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Τι να κάνω. Ζωγράφησε τη γυναίκα του. Γίνεται να κάνει μόνο ωραία αυτά. Τη θυμάται η γυναίκα του πώς ήταν. Γιατί αυτός τη θυμάται. Αυτός παντρεύτηκε καμιά δεκαπενταριά. Ο Πικάσο ήταν μπερμπάντη. Ήταν μπερμπάντη. Καλά, όλοι ζωγράφοι. Φίλε, τη ζωγραφίσανε. Έπαιζε πινέλο φουλ. Κανονικά το δούλευε το πινέλο. Κωστή, ο Βέρμπλουμ τόσα μπάνια που είχε κάνει φίλες σε πισίνες και τα λοιπά, πρώτους μήνες θα ξέρεις να παίξει το τμήμα Απόλλων. Πάντως δεν θα είναι μεταγραφή του Πόλου. Ό,τι πισίνα υπάρχει από τα παράλια της Τουρκίας και μέχρι την Ισπανία, πρέπει να την έχουν κολυμπήσει, δηλαδή είναι φοβερό. Άκουσα ότι θα κάνει το διάπλου, λέει, του Βοσπόρου. Όταν θα το φέρουν λέει να δει τη Χαλκιδική θα κάνει τον Τωρονέο. Τον αγώνα. Για να δει αν είναι καλό. Δεν ξέρω. Μακάρι να έρθει, όταν θα έρθει με τη διάθεση βέβαια να παίξει, έτσι, όχι να έρθει να κάνει διακοπές, να διαλέξει τον καλύτερο τόπο για συνέχιση των διακοπών. Διακοπές και έκανε και με το παραπάνω. Έτσι, και από ό,τι έχω δει, δηλαδή από αυτά που έχω δει από τα βίντεο και από τα μούτρα του, ο τρόπος που παίζει, πιστεύω ότι δεν πρόκειται να κοροϊδέψει και ότι θα είναι ένας παίχτης που θα τον γουστάρει ο κόσμος, γιατί έχει αυτή την τρέλα, δηλαδή είναι σε αντίθεση με την καταγωγή του και ό,τι ακούγεται όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο τρελαίνεται. Κοίταξε, οι Σουηδοί δεν κοροέδεψαν ποτέ. Δηλαδή όχι. Τώρα η εθνική τους ομάδα, είπα και προχθές, προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο, να κάθομαι από πάνω ή την πογιά να στεγνώνει στον τοίχο, παρά να βλέπω το ποδόσφαιρό τους, όμως... σαν Σουηδοί πάντα είναι φιλότιμοι, δίνουν αυτό που έχουν, έτσι. Στην Ελλάδα έχουν πετύχει σχεδόν οι πάντες. Δηλαδή είτε μέτρια ονόματα, είτε μεγάλα ονόματα, σχεδόν όλοι πρόσφεραν. Σωστό. Και επειδή εμείς ό,τι και να ψάξουμε βρίσκουμε από κάτω ΠΑΟΚ, δεν ήταν μόνο ο Κέιν και ο Μόντριτς. Και ο Μπέιλ. Ήταν και όχι ο Μπέιλ, αυτές που είναι στους τέσσερις του Μουντιάλ. Ήταν ο Τσόρλουκα, που είναι στην Εθνική Κροατία. Α, ναι, ρε φίλε. Ήταν ο Γόκερ. Ο Χόκερ, σωστό, το στόχο. Και ο Ρόουζ που παίζει στην Εθνική Αγγλίας. Αυτό δεν το θυμόμουν καν. Αλλά στη Θεσσαλονίκη τότε λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα δεύτερα της Τότεναμ. Ναι, μωρέ. Ναι, βέβαια. Έλα, μωρέ, τώρα. Ποια Τότεναμ. Αυτοί είμαστε, φίλε, άστο. Αυτοί είναι, μάλλον, και είμαστε. Γιατί να είμαστε. Δεν είμαστε. Είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν μονίμως ό,τι και αν κάνει ο ΠΑΟΚ να το υποτιμήσουν, να το υποβαθμίσουν, ούτως ώστε να έχουν και δικαίωμα μετά να πούνε όλη αυτή την κριτική που κάνουν. Να ισοπεδώσουν αυτό. Ναι. Η Tottenham εκείνη η Tottenham, πάρα πολύ δυνατή ομάδα, παιδιά. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έτσι. Κοίταξε, ήταν μια ομάδα η οποία είχε κάποια μεγάλα ονόματα, έκανε αναγεννιόταν συνέχεια από τη στάχτηση, είχε φτιάξει όλη αυτή τη νέα φουρνιά και τότε έβγαλε όλη αυτή την ομάδα που δείτε τώρα παίξανε στην Εθνική Αγγλία και άλλες ομάδες. Δείτε που παίξανε μετά, ο Μόντρις στη Ρεάλ, ο Μπέιλ στη Ρεάλ, έτσι, ο Κέιν
λίγο θα μείνει εκεί, να το ξέρετε. Ναι. Μετά και από αυτό το Μουντιάλ. Πήγε στη Λίβερπουλ με 4 εκατομμύρια. Ο Ρόους παίζει στην Αθήνα. Άσε που εκείνη η τότε να έχει νομίζω του περισσότερου παίχτε στου ημιτελικού. Έχει 9 παίχτε λέει στου ημιτελικού του Μουντιάλ. Σωστό και αυτό. Μόνο από εκείνη την ομάδα, μόνο ο Γεωργιάδης δεν είχε την εξέλιξη που θέλαμε. Ναι, όντως. Κωστή, νομίζω ότι η Fairy Tale είναι τα παραμύθια. Μου το έστειλε και η Χρύσα πριν από λίγο. Έχω ερώτηση. Fairy δεν είναι η νεράιδα. Νεράιδα, ναι. Αν δηλαδή δεν έχει και το πορυπατικό. Αν δηλαδή το παραμύθι δεν έχει μέσα νεράιδα. Και είναι ο Λύκος και τα τρία γουρουνάκια. Πάλι λέγεται Fairy Tale. Ή αν η μάνα δεν πλύνει τα πιάτα με φέρι. Τα τρία γουρουνάκια λέγεται Piggy Tale. Πήγε σωστό και αυτό. Υπάρχει επίσης και το Trillet Tale. Λέω ρε παιδί μου, απορίες εκφράζουμε τώρα. Για όλα, για όλα. Είναι απορίες οι οποίες πρέπει να τις λύσουμε κάποια στιγμή. Εδώ μας έκανες ανάλυση στα λατινικά, ρε Κωστή. Δηλαδή μιλάμε η εκπομπή είναι φίλε 100 χρόνια μπροστά. Άστο, η front. 100 χρόνια μπροστά. Γι' αυτό σου δίνω το 679 για να με βάλεις και εμένα. Στη Ράβδο. Χιλιά, να πούμε ότι η Ράβδος χρησιμοποιείται μόνο για χρήση μαγειρικής και καφέ. Λέω, που είναι Ράβδος Blender. Ναι, καλημέρα σας, αλλιώς θα δίναμε άλλα πράγματα. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Πολύ σιωπηλός ο ακροατής, εκφραστικός βέβαια στο βλέμμα του. Να δώσω χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου, στην Άουσα, να είσαι καλά. Γεια σου Μότο Μουδανιά, γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Εδώ είμαστε. Ξύπνησα, προσέξτε το μήνυμα που έχει στείλει πρωί ο Χρήστος Κουλακιώτης πριν 2 ώρες. Ξύπνησα. Έχω ρούχα να φορέσω, έχω τρεχούμενο νερό, έχω φαγητό να φάω, μία στέγη πάνω από το κεφάλι μου, η ζωή είναι ωραία. Είμαι ευγνώμων. Αν θεωρείτε ότι αυτά τα έχουν όλοι, που είπε, τότε κάνετε λάθος. Αν κάτι από αυτά λείψει, τότε καταλαβαίνετε την αξία τους. Καταλαβαίνετε. Για ακόμα 7-8 λεπτά μπαίνετε στην κλήρωση για μία Ράβδο Blender υπέροχη πίτσος από την Electronet και για γυαλί καταπληκτικό από τα Optic Stores Μανολόπουλος. Την καλημέρα μας. Γεια σου Τσόφα με το τρεζολί σου. Κάτσε να δω εδώ. Περίμενε τι γίνεται. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλο. Don't eat the fairy tale ή καλύτερα don't eat high. Το high τι είναι? Μην τρως. High είναι ο παπάς. Όχι. Priest δεν είναι ο παπάς. Don't eat. Don't eat the fairy tale. Καλημέρα στην Ασπρόμα με παρέα. Ζουμου σου λέμε και προχωράμε. Γεια σου Μάριε. Dynamics man. Δεν μας άμερε. Έτσι μπράβο. Γεια σου Κωνσταντίνε Αλεξάκη. Don't eat the fairy tale. Κοίταξε παιδιά έτσι. Δηλαδή με το που το είπα. Μπαμ 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 κατευθείαν. Don't eat the fairy tale. Ξυρισμένα χέρια, πόδια, στήθος και μεμούσια. Σαν μπονσάι είστε ρε μαλαμπίπιδες, λέει ο Γιάννης. Τι γίνεται. Λοιπόν, έχει στείλει κι άλλο. Διάλογος από το διαδίκτυο, αυτά πραγματικά βγαίνουν. Λέει, όταν πηγαίνω για τσίσα, το εδίο μου βγάζει καπνό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Πρέπει να πάω στο γιατρό? Σας έχει τύχει ποτέ? Και γράφει ο άλλος από κάτω. Προσπάθησε να κατουράς χωρίς να μαρσάρεις. Και ένας άλλος έχει γράψει, αν είναι γαλάζιος ο καπνός και η λάβια, αν είναι λευκός έβγαλε νέο πάπα. Τέλος δε παιδιά, συγγνώμη, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, παραλίγο συνάδελφο σε τείχο μου το έχουν στείλει. Καλημέρα ψιψινό γαργαλό μάναρο γούτσο κουνό καμήλο παρδαλίτσα μου, λέει. Συνάδελφος έτσι, όλα και όλα παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας. Πρώτος διδάξας βέβαια, ο Βέγκος με την πινακίδα στο κουρίο. Όλα και όλα, έτσι. Χάτζη Πάπα, Γιώργα Κόλο, Δημήτρο, έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό, όλη αυτή η πινακίδα. Λοιπόν, ρε, γιατί σηκώθηκες και έβγες από το χειρουργείο? Γιατί όλοι έλεγαν, κουράγιο, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις. Και δεν το έλεγα σε μένα, στο γιατρό το έλεγαν. Σωστό γι' αυτό. Σωστό. Ο Αλέξανδρος Μακεδονία. Γράφει καλημέρα σε όλα τα παγόκια της Φιλίου από τη συνεπιασμένη Στουτγκάρδη. Τι θα μπορούσε να είναι άλλωστε, μη δούμε λίγο ήλιο, θα πάθουμε κάτι. Μία ομάδα, ένα όνειρο, μία πόλη. Γεια σου Αλεξάνδερ! Τα παιδιά στο εξωτερικό και εδώ συνεχίζονται κινητοποιήσεις για το όνομα. Δεν υπάρχει μακεδονικό. Ξεχάστε την ορολογία αυτή. Δεν υπάρχει κανένα μακεδονικό. Υπάρχει το σκοπιανό. Ήδη κάνουμε το πρώτο λάθος. Ήδη κάναμε όλο το λάθος όλα αυτά τα χρόνια που λέγαμε Φύρομ.
Τέλος, δεν υπάρχει μακεδονικό. Μακεδονικό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Καμία κουβέντα. Ακουστεί ποτέ από το στόμα μας αυτό το πράγμα. Πάμε να πάρουμε τελευταίες γραμμές. Τελειώσαμε, φεύγω. Α, φεύγω ρε φίλε. Ω, φεύγω ρε φίλε. Μπράβο. Καλά κάνεις το Δωρή και το θυμίζεις. Λοιπόν, Beach Volley 2018 by Freddy Brooks. Λοιπόν, Beach Volley στο Beach Bar Banana. Καλά κάνεις να υπενθυμίζεις. Είπαμε και στο Volley με ένα πενιντάρικο παιδιά σε κεντρικό σημείο στο Παλατάκι. Μην ξεχνάμε την ομάδα εκείνη. Γεια σου Τσουκνίδα μου, καλημέρα σε όλη τη ζούμου σου παρέα. Φωτογραφίες από την προετοιμασία. Ο Πρίγιοβιτς με τα παιδιά που έχουν πάει με τη σημαία Μακεδονία is Greek. Δεν κατάλαβα γιατί χρειάστηκε να θολώσετε τα πρόσωπά σας. Άλλοι πρέπει να θολώνουν τα πρόσωπά τους. Πολιτικοί αυτοί που χρησιμοποιούν ψεύτικα το όνομα. Κανονικά και περήφανα ο Πρίγιο. Λοιπόν, τι σημαίνει το ζούμου σου, λέει ο φίλος πριν από μία ώρα, ο Κυριάκος ο Ταρπανής. Ζούμου σου είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Μου δίνει μεγάλη χαρά που μπαίνουν νέα άτομα στην παρέα μας. Όταν κάθε φορά που κάποιος ρωτάει τι είναι το ζούμου σου, σημαίνει ότι είναι καινούριος. Ότι μπαίνει στην οικογένειά μας. Τον καλωσορίζουμε. Όλους σας καλωσορίζουμε τους καινούριους. Θα καταλάβετε το σκεπτικό μας, θα καταλάβετε το χαρακτήρα μας, την αγάπη για τα τέσσερα γράμμα, την αγάπη που έχουμε για τη ζωή, την αισιοδοξία, το πώς σκεφτόμαστε. Αν καταλάβετε το σκεπτικό μας και αν είστε κοντά σε αυτό, θα μείνετε στην οικογένειά μας, τη ραδιοφωνική του ζούμου σου. Αν είστε άλλου χαρακτήρα, αν μπαίνετε για άλλο λόγο, αν μπαίνετε για να εξυπηρετήσετε σκοπούς, για να οικονομήσετε, για να βλάψετε, για να προσβάλλετε, τότε δεν υπάρχει μέλλον στη σχέση μας. Κανένα ούτε water μέλλον, παρότι είναι καλοκαίρι. Θέλω να πω. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ, καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Σπρώμαυρες χαιρετισμούς από τη Μελβούρνη. Καλή Τετάρτη, όχι καλημέρα. Εκείνη νύχτα. Η άλλη μόλις γέννησε, λέει, την πρώτη μέρα έβγαλε φωτό ένα χέρι, την άλλη μια πατούσα, την τρίτη μάτι και ένα αυτή. Τι στην ευχήλια από το IKEA το πήραν. Λες. Γεια σου Γιάννη. Ο Βαγγέλης ο Παρατσουκίδης, καλημέρα Κωστή, καλημέρα ζουμουσάκια, πάω κρελέμε και κάθε πίκρα και με χλάτς χλούτς χαιρετίσματα σε όλους. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο Κολακιώτη, λοιπόν πάρα πολύ ωραία τα λες, καλημέρα σε όλα τα παόκια, στους άλλους απλά ένα γεια. Α, αυτά είναι με την κομπολόγα σου, το φραπεδάκι σου, έτσι ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας. Λοιπόν, πολυτέλεια λέει ο Κάρλος Στρίτ να κρατήσει τον Ερίκε στον πάγο και να τον πετά στο 70 για να ξεμπλοκάρει άμυνες και να αλλάξει όλη την εικόνα της ομάδας στον αγώνα. Εξάλλου έδωσε πολύ περισσότερα από τον Οάρντα στον πάγο. Καλός ο Οάρντα, αλλά ούτε για πλάκα βασικό στον πάγο του Λουτσέσκου και από τον πάγο δεν το βλέπω να δίνει όσα ο τρελός. Okay. Είναι, είναι η δική σου άποψη αυτή. Κοίταξε, μοιρασμένος είναι ο κόσμος. Μην νομίζεις ότι 9 στους 10 θέλουν ξέρω εγώ, τον Οάρντα ή θέλουν τον Ερίκε. Κάπου στη μέση είναι ο κόσμος. Κάπου στη μέση. Εγώ είπα μπορούσαμε και τους δύο. Δεν μπορούμε και τους δύο. Έχει γραμμή που περιμένει. Ναι, καλημέρα. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Πρόλαβε το κλείσιμο, έλα. Έλα βασιλάκι μου. Έλα κούκνε μου, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα τώρα αν θα κρατήσουμε Ουάρντα ή Ενρίκε. Λοιπόν, για φαντάσου πόσο έχουμε ανέβει. Πόσο, αυτό που λες, πόσο πολύ. Πολύ τέλεια. Λοιπόν, κάποτε πήγε ο Αναστασιάδης για προετοιμασία μετά, δεν είχε ο παίχτες ο άνθρωπος και τώρα μπορούμε και κάνουμε εμείς κριτική για ποιους θα επιλέξει ο, πώς το λένε, ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, αυτό εμένα με ευχαριστεί πάρα πολύ. Οπότε, παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο να συνεχίσουμε να κάνουμε την κριτική, αλλά πάντα να είναι καλοπροαίρετη. Και όχι ό,τι μας συμφέρει εμάς και ό,τι μας κατέβει ο νους. Να ρωτήσω κάτι, Κωστή μου. Ναι. Σήμερα είναι το παιχνίδι το φελικό. Αύριο. Με τη Γάνδη. Αύριο. Α, με τη αύριο, Γάνδη, το, ωραία, βράδυ. Αύριο λοιπόν. Το βράδυ. Θα πούμε περισσότερα αύριο για το φιλικό. Λογικά αύριο θα έχουμε και τον Πρίγιοβιτς στην ενδεκάδα να κάνει τα πειράματά του εκεί γιατί προχθές δεν το χρησιμοποίησε. Έβαλε τον Πέλκα και τον Καντουρί μπροστά. Α δούμε. Τα σημάδια τα προχθεσινά για μένα ήταν πάρα πολύ καλά. Έτσι. Γιατί όταν έπαιξε αρχικά με τον κορμό, πιστεύω εγώ, χωρίς και τον Πρίγιοβιτς, είδαμε έτσι. Πολύ σωστή το μεγάλο μας όπλο. Το μεγάλο μας όπλο είναι αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, για μένα, αν έρθει και ο Κόντε για δεύτερο σεντερφόρ, θα είναι η ομάδα πλήρης από ποτέ. Δηλαδή, δεν θα έχουμε δει μια τέτοια ομάδα. Εγώ πιστεύω, αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε, έχουμε. Πώς να σου πω, τέτοιο υλικό, τέτοια αισιοδοξία εγώ προσωπικά, οπότε περιμένω να μπω στους ομίλους σε φέτος. Ωραία, αδερφέ μου, πριν φύγεις, δώσε μου από το 1 μέχρι το 46 δύο νούμερα. Από το 1 μέχρι το 46, καταρχήν θα σου πω το 10 κούδα, ο οποίος και μου γουστάρει. Τα γυαλιά ή τη ράβδο.
Τα γυαλιά θα πάρει το 10. Τα γυαλιά είναι ο Αντώνης σε 461! Επιτέλους μετά από χρόνια! Κερδίζει το γυαλί! Τέλεια! Ο Αντώνης σε 461! Έλα! Λοιπόν, σου χρωστάει κέρασμα από τα χείλη του Κούδα. Πανεμιδωράκι. Του μετασιών. Και δώσε ένα ακόμα, ένα ακόμα να δώσω και τη Ράβδο Μπλέντερ. Λοιπόν, και το άλλο είναι το 21, το αγαπημένο μου νούμερο. Το 21. Πάρα πολύ ναι. Ωραία. Το 21 είναι. Καλημέρα Κωστή, βάλαμε για γυαλιά και Ράβδο Μπλέντερ. Ευχαριστώ Δημήτρης Τσακυρίδης, Ευρωπόντιος. 6983-907. Λοιπόν, ο Αντώνης 7461. Κερδίζει τα γυαλιά από το Μανολόπουλο και ναι. Ο Τσακυρίδης ο Δημήτρης τον Μπλέντερ. Τέλεια. Έγινε λοιπόν, καλή σου μέρα. Γεια σου Κούδα, ζουμουσού. Λοιπόν, χαίρομαι που ρωτάτε. Α, χάι είναι λέει ο Σανός. Μπράβο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Don't eat, μην τρώτε το Σανό. Καλημέρα, ζουμουσού όλη την παρέα. Αυτή είναι η δισιαδέρφια. Ο πρόεδρος κάνει την υπέρβαση και φέρνει τον Μπεκταρά. Υποδοχή θα γίνει στο λιμάνι απέναντι από εκεί που αράζει τον Ουρένα. Τρέμεται αντίπαλοι, φέρνει μετά από το αριστερό εξτρέμ Ενρίκε Πρέζας και μετά ποιο τον πιάνει τον τρίλο τη καρδιά μα. Νομίζω ότι θα το σβήσω το μήνυμα γιατί θα μα κυνηγάνε κολομπάμπουε! Σενάριο. Α! Σενάριο για κόκα! Και Ολυμπιακό, τώρα το είδα το όνομα. Σοβαρά μιλά, θα φέρει παίχτη που το λένε κόκα. Γι' αυτό λέει μετά θα πάρει λέει τον εξτρέμ που λέγεται Ενρίκε Πρέζας. Παιδιά, δεν έχω λόγια. Είναι σαν το ανέκδοτο που πηγαίνει ξανθιά στο φαρμακείο. Γεια σας. Λέει γεια σου κοπελιά. Γεια σας. Ήρθα να πάρω... Στο αγροπλαστείο πηγαίνει, στο αγροπλαστείο. Γεια σας, ήρθα να πάρω γλυκά για το αγόρι μου. Μάλιστα, κυρία μου λέει, τι θέλετε. Δεν ξέρω βασικά, δεν ξέρω λέει... Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του, λέει. Είμαστε πολύ καιρό μαζί. Είναι, λέει, πολύ ωραίος άντρας και τα λοιπά. Βεβαίως, εντάξει, λέει, αλλά πείτε μου να σας βοηθήσω, λέει. Τι έχετε. Έχω, λέει, σαραγλάκα, έχω μπακλαβαδάκια, έχω καταϊφάκια, έχω εκλεράκια, έχω κοκάκια. Ναι, αυτό, κοκάκια. Έτσι το φωνάζουν οι φίλοι του. Αυτά που λέτε, αυτά που λέτε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, ισχύει. Ολυμπιακός λοιπόν για κόκα. Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν. Πώς το λέγανε τον άλλο, Μπλένταρ Κόλα. Αυτοί δεν θα κάνουν ωραίο δίδυμο φίλο, Κόκα-Κόλα, δεν θα έκανε μηνύση, Πέψη. Μεγάλες στιγμές. Φεύγω, δεν περιγράφω άλλο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας είναι το visualstore.gr. Κορυφαίο ιστότοπος, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνας, ειδικών μπαταριών, ηχοθερμομονωτικών υλικών αυτοκινήτου και σκαφών, κατζετάκια, party speakers, ούξου μουξου κτλ. Αδιάβροχα Bluetooth μόνο με 29,90. Μην ξεχνάτε, προϊόντα Car Audio, μην ξεχνάτε Tenda Home, κορυφή στην τέντα, μακράν όλων των υπόλοιπων. Μπαμπάς και γιος Γιώργος Ικένης Κατουρτσίδης 430-011 Tenda Home. Καλαμαριά, πολύ γνή Καλκιδική. Και βέβαια Άρτος Αγαροπλαστία Νικολαίδης. Κορυφή, ψωμιά, γλυκά, καφέδες, παγωτά, τα πάντα όλα. Υπέροχα και κλεκτά στην Καρολού και Δημητρίου 237-163 και στο Λαγκαδά 1-2-F. Και βέβαια μεγάλη μπάλα από τον Τιέγκο Παντσέτα στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάγιο. Πάμε για να χαίνει στο μαγαζί να κάνουμε ωραία πράγματα. Πολύ χαίρομαι. Εκπληκτικά κρεατικά, γλύφετε τα κροδάκτυλά σας. Εκεί θα βρείτε ό,τι γουστάρετε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Σας αγαπώ. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σωτήρη Δασκαλάκη που στάθηκε και σήμερα. Κολόνα δουρικού ρυθμού. Κόλλησε βαρέα ένσημα και ίδρωσε τη φανέλα του ηχολήπτη με πολύ περηφάνεια και καμάρι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye.